Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς στο Netweek και βρισκόμαστε μέσα σε μια πολιτική θύελλα, με σφοδρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, εν ώψη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, στο κέντρο μιας δύσκολης πολιτικής υπόθεσης με τη λίστα Lagarde. Αποψινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, το κεντρικό πρόσωπο, μέχρι σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στην υπόθεση της λίστας Lagarde. Κύριε Παπακοσταντίνου, σας καλησπερίζω αμέσως. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στο στούντιο της ΝΕΤ. Και βεβαίως στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν περιθώρια για εισαγωγές. Θα μπω αμέσως στο θέμα. Η υπόθεση αυτή με τη λίστα Lagarde σας έχει καταστήσει κεντρικό πρόσωπο με το δυσάρεστο τρόπο να είστε το πρόσωπο το οποίο θα παραπέμψουν, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, όλες οι πολιτικές πτέρυγες της Βουλής σε μια προανακριτική επιτροπή η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως να πιάσουμε τα ίχνη, τη διαδρομή του περίφημου CD της λίστας Lagarde, όπως ονομάστηκε από τότε, με τα ονόματα που υπήρχαν μέσα και τι έγινε βήμα-βήμα. Καταρχάς, καλησπέρα κυρία Στάη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω την άποψή μου και να εκφραστώ για πρώτη φορά από ένα δημόσιο βήμα για το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλαιπωρεί και απασχολεί. Και προτού μπούμε στο χρονολόγιο, αν θέλετε, στο τι ακριβώς έχει συμβεί και θα έχουμε όλο το χρόνο να το κάνουμε αυτό, θα μου επιτρέψετε μόνο ένα πράγμα. Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι χρωστάω, να πω κάτι λίγο ευρύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή η λίστα απασχολεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι περάσαμε και περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, στην οποία του έχει κοπεί ο μισθός ή η σύνταξη ή έχει αυξηθεί ο φόρος του, και κάποιοι δεν φρόντισαν να πιαστούν οι φοροφυγάδες και ειδικά οι μεγάλοι φοροφυγάδες ή ακόμα χειρότερο. Το κάποιοι εννοείται και εσάς μέσα. Βεβαίως. Μα εγώ κάθομαι απέναντι σας σήμερα. Δεν κάθεται κάποιος άλλος. Εγώ εσείς είμαι αυτός ο οποίος εγκαλείται κυρίως αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω. Και ακόμα χειρότερα ότι κάποιοι, εδώ είμαι πάλι εγώ, φρόντισαν να απαλλάξουν συγγενικά τους πρόσωπα μέσα σε αυτήν την ιστορία. Θέλω να σας πω πάρα πολύ καθαρά ότι ως προς το δεύτερο δεν ισχύει με τίποτα. Θα με αφήσετε να το ξετυλίξω το νήμα σιγά σιγά. Αλλά και σε ό,τι αφορά και τα συγγενικά σας πρόσωπα. Θέλω όμως να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Απλώς θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Περάσαμε μία περίοδο, στην οποία, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, κάναμε μία σειρά από πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ κατά της φοροδιαφυγής. Και εξαιτίας των πραγμάτων που έχουν γίνει, για πρώτη φορά βλέπουμε φοροφυγάτες στη φυλακή. Για πρώτη φορά βλέπουμε ανθρώπους να οδηγούν. Να τη βάλουμε την τελεία εδώ. Παρακαλώ. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να δούμε πώς έφτασε στα χέρια σας αυτό το πρώτο CD, το λεγόμενο Λίστα Lagarde έκτοτε, που είχε τους Έλληνες φοροφυγάδες από το αρχείο που είχε κλαπεί από την HSBC, από τον Φαλσένη. Πέστε μας λοιπόν πώς το πρώτο πήρατε εσείς στα χέρια σας. Όλοι ξέραμε ότι υπάρχουν πολλά χρήματα και εξακολουθεί να υπάρχουν πολλά ελληνικά χρήματα στο εξωτερικό. Και το ελληνικό κράτος ήθελε πάρα πολύ καιρό να βρει έναν τρόπο να δει κατά πόσο αυτά είναι φορολογημένα όχι και τι φοροδιαφυγή υπάρχει. Υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες λίστες οι οποίες κυκλοφορούσαν. Για παράδειγμα, πριν έρθω εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαν σταλεί από τις γερμανικές αρχές με επίσημο τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών η περίφημη λίστα του Liechtenstein με λογαριασμούς Ελλήνων καταθετών εκεί. Αυτή η λίστα, έτσι παρεμπιπτόντως, γιατί είναι χρήσιμο για τη ζήτησή μας, πήρε 14 μήνες για να μπορέσει να γίνει μια πρώτη αξιοποίησή της από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πάμε λοιπόν τώρα στη λίστα Lagarde. Εγώ είχα μια ενημέρωση προς το τέλος της άνοιξης αρχής καλοκαιριού του 2010 από τον επικεφαλής ΕΙΠ, τον κύριο Μπίκα, ότι σε μια συνομιλία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του, του ελέγχθη ότι οι γαλλικές αρχές έχουν στα χέρια τους μια λίστα που αφορά όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπηκόους πολλών χωρών με καταθέσεις στη συγκεκριμένη σε μια τράπεζα στην Ελβετία. Και ότι αν υπήρχε ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά, θα υπήρχε ανταπόκριση από την γαλλική.
Με βάση αυτή την πληροφορία την οποία είχα, εγώ πλησίασα την τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, την κυρία Λαγκάρντ, σε ένα από τα επόμενα συμβούλια Υπουργών Οικονομικών, στο ECOFIN, και την ρώτησα κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένη η Γαλλία να μας δώσει τα στοιχεία αυτά. Η απάντηση δεν ήταν άμεση, κυρία Στάι. Γιατί και εδώ νομίζω πρέπει να καταλάβουμε λίγο και την φύση των στοιχείων αυτό, γιατί αυτό θα είναι χρήσιμο και για το χειρισμό τους. Όταν λέτε δεν ήταν άμεση, φαντάζομαι η κυρία Λαγκάρντ σας είπε βεβαίως, γιατί ήδη είχε δοθεί και σε άλλες χώρες. Η κυρία Λαγκάρντ επιφυλάχθηκε να το δει με τις υπηρεσίες της και να μου απαντήσει. Και έτσι σε επόμενο συμβούλιο ήρθε και μου είπε βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό, ζήτα από τον δικό σου Γενικό Γραμματέα να επικοινωνήσει με τους δικούς μου ανθρώπους, σου επισημαίνω τα στοιχεία αυτά είναι απόρριτα. Ναι, γιατί ήταν απόρριτα και λόγω του ότι ήταν προϊόν κλοπής και υποκλοπής το προϊόν συγκεκριμένο κλοπής και υποκλοπής, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Βεβαίως είχαν χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες και η ελπίδα μας ήταν και εξακολουθεί να είναι βεβαίως ότι τα στοιχεία και οι ίδιες οι γαλλικές αρχές, δηλαδή και η ίδια κυρία Λαγκάρντ, ως επικεφαλής του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, είχε χρησιμοποιήσει στοιχεία από αυτή τη λίστα. Βεβαίως, αλλά επειδή τίποτα δεν είναι απλό, δυστυχώς, οι γαλλικές αρχές αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους μία απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου της Γαλλίας που τους λέει τα στοιχεία αυτό κακώς τα χρησιμοποίησαν γιατί ήταν παράνομο. Εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης αυτής και το ξέρουμε κι εμείς ότι βάσει διατάξεων και βάσει του δικαίου αυτά τα προϊόντα υποκλοπής δεν είναι ισχυρά στα δικαστήρια. Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Και πράγμα αυτό που έκαναν όλες οι χώρες που ξέρουμε. Και αυτό ακριβώς θέλησαμε να κάνουμε κι εμείς. Πέστε μας λοιπόν, πότε έφτασε στα χέρια σας. Ναι, θελήσαμε να το κάνουμε, δεν το κάνουμε τελικά. Τον Οκτώβριο. Θα δούμε τι έχουμε κάνει ακριβώς και τι δεν έχουμε κάνει. Τον Οκτώβριο του 2010. Μετά από μία συνεννόηση η οποία έχει γίνει μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος και των Γαλλικών Αρχών, ο πρέσβης μας στο Παρίσι, ο κύριος Χαλαστάνης, παραλαμβάνει από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών έναν φάκελο, στον οποίο υπάρχει μέσα ένα CD. Ο φάκελος αυτός έρχεται και παραλαμβάνεται από εμένα στις αρχές του Οκτωβρίου του 2010. Όταν λέτε από εσάς, τι εννοείτε? Γιατί εδώ υπάρχει ένα σημείο, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι, πάντως υπάρχει ένα σημείο που λέει ότι όταν έρχεται δια της διπλωματικής οδού, ήρθε μέσω της πρεσβείας μας, ήρθε στον περίφημο διπλωματικό σάκο, για να σας το ρωτήσω. Κατά κάποιο τρόπο. Πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι. Ήρθε κατευθείαν στα χέρια σας. Ήρθε κατευθείαν σε μένα. Ναι. Δεν πέρασε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Υπήρξε, υποθέτω, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν το έχω. Είναι παράτυπο αυτό καταρχήν, αλλά. Κοιτάξτε, και πάλι θέλω να επανέλθω στο ότι τα στοιχεία αυτά είναι απόρριτα και δεν είναι μια κανονική αλληλογραφία που γίνεται μεταξύ δύο χωρών. Είναι στοιχεία στα οποία είναι κάτι παραπάνω από πιστευτικά. Τουλάχιστον έτσι μας είχε λεχθεί και έτσι, αν θυμάμαι και καλά, ήταν και στο διαβαστικό το οποίο τα συνόδευε. Οπότε έτσι έρχεται κατευθείαν στα χέρια τα δικά σας. Ναι. Δηλαδή να φανταστώ εγώ μια μέρα του 2010, όπου εσείς παίρνετε στα χέρια σας το φάκελο, ο οποίος έχει μέσα το CD. Με το ηλεκτρονικό αρχείο και με τα ονόματα των χιλιάδων Ελλήνων καταθετών στη συγκεκριμένη τράπεζα, την HSBC, έτσι είναι? Όχι ακριβώς. Διότι το CD αυτό, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε, είναι ένα απλό CD, χωρίς διακριτικά, χωρίς σφραγίδες επάνω του Γαλλικού κράτους. Είναι απλό CD μέσα σε ένα φάκελο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν έχει έτσι. Εντάξει. Το οποίο έχει επισημοποιηθεί όμως, γιατί έρχεται μέσω της πρεσβείας. Το οποίο όμως εξακολουθεί να έχει απόρριτα αρχεία. Ναι, είναι διπλωματική οδός που έρχεται όμως, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι κλασική διπλωματική οδός. Και αυτό θα εξηγήσει και γιατί έγινε ο χειρισμός ο οποίος έγινε. Έρχεται λοιπόν στα δικά μου τα χέρια. Από τη γαλλική πλευρά υπήρξε πρωτόκολλο αποστολής όμως και παράδοση στην ελληνική πλευρά. Με τον πρέσβη μας. Ο οποίος υπέγραψε. Γάλλοι δηλαδή. Το έκαναν εντελώς τυπικά. Όχι, ο πρέσβης μας υπέγραψε ότι παρέλαβε ένα CD χωρίς να ξέρει τι έχει μέσα. Και στο διαβαστικό οι Γάλλοι δεν λένε τι έχει μέσα το CD. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λένε. Αλλά όμως έχουν κάνει όλη την τυπική διαδικασία που έπρεπε να κάνουν. Έχουν κάνει μια διαδικασία παράδοσης, αλλά με πάτε κατευθείαν. Πριν πάω στο τι ακριβώς ελέγχθη, να δούμε τι έχει μέσα αυτό το CD. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι μέσα υπήρχε μια λίστα. Δεν υπήρχε μια λίστα μέσα. Μέσα υπήρχαν περίπου 2.000 αρχεία Excel. Κοιτάξτε, φύλλα επεξεργασίας. Όταν λέμε αρχεία, τι εννοούμε, κύριε Παπακοσταντίνου? Εννοούμε αρχεία. Ένα αρχείο είναι. Με στοιχεία. Βέβαια, κάθε αρχείο. Τα στοιχεία αυτά. Κάθε αρχείο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει μία λίστα
που ξεκινάει από το 1 και πάει στο 2000. Όχι, δεν φανταζόμαστε ότι είναι μια λίστα όπως τα αντιγράφαμε με το χέρι. Φανταζόμαστε αυτό που λέγεται ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο όμως. Δεν θα είναι έχει, ένα. Είναι 2000 ηλεκτρονικά. Τα 2000 ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία όμως θα είχαν όλα τα στοιχεία τα οποία μας χρειάζονται. Θα είχαν ονόματα, θα είχαν λογαριασμούς, θα είχαν ποσά, θα είχαν διακινήσεις, φαντάζομαι. Ναι, σε ένα βαθμό. Έτσι πρέπει. Σε ένα βαθμό. Ωραία. Έτσι, και να θυμίσουμε ότι αυτά όλα τα αρχεία αποτελούν μια φωτογραφία στην πράξη των λογαριασμών όταν τα έκλεψε ο κύριος Φαλσιανή από τη συγκεκριμένη τράπεζα, που είναι περί το 2007, αν έχω καταλάβει καλά. Αφορούν λοιπόν φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Έχουν και μια παραπάνω πληροφορία, αλλά δεν είναι η πλήρη κίνηση όλων των λογαριασμών. Και κάποιοι από τους λογαριασμούς είναι ανοιχτοί 10 χρόνια, 15-20 χρόνια, κάποιοι είναι ανοιχτοί μικρότερο χρόνο. Έτσι. Εγώ λοιπόν έχω στα χέρια μου αυτό το αρχείο. Θυμάστε την ακριβή ημερομηνία που το έχει πήρα τις αρχές? Πρέπει να είναι, όταν λέω αρχές Οκτωβρίου, εννοώ τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το Οκτωβρίου του 2010. Ακριβώς, πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Εγώ την έχω ζητήσει, άρα το περιμένω. Δεν είναι κάτι το οποίο μου έρχεται τουρνο κατέβατο γιατί κάποιος αποφάσισε να μας το δώσει. Είναι κάτι που έχει έρθει στην Ελλάδα με πρωτοβουλία δική μου, στην οποία έχω επιμείνει, διότι θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο πράγμα να το κάνω. Εδώ λοιπόν, εγώ θέλω να έχω μία αίσθηση του περιτίνος ακριβώς. Πρόκειται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τώρα αρχίζει το πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Έρχεται στα χέρια σας αυτό το CD. Τι το κάνετε, κύριε Κωνσταντίνο? Αυτό το οποίο κάνω είναι σε ένα συνεργάτη μου. Δίνω το αρχείο αυτό και του ζητώ να μου δώσει μία αίσθηση του συνολικού ποσού των καταθέσεων που είναι μέσα. Να σας πάω λίγο πριν. Μα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω. Όχι, το πρώτο πράγμα δεν πρέπει να είναι επίσημη διαδικασία πρωτοκόλλησης? Όχι, κύριε Στέ. Γιατί, επειδή είναι παράνομο και προϊόν υποκλοπής? Κύριε Στέ, πρωτοκόλληση σημαίνει αποδοχή ότι το κατέχει στα χέρια του επίσημα το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό άρει το ζήτημα του απορρίτου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να διακριβώσω, να εξακριβώσω, να μπορέσω να, το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος να δει τι μπορούμε να κάνουμε. Συγχωρείτε, εδώ θα σας πω τι σκέφτομαι εγώ. Και με συγχωρείτε, ότι το απόρριτο θα το διασφαλίζατε, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν υπήρχε συνοδευτικό έγγραφο το οποίο έλεγε τι είναι αυτό το CD, αλλά εσείς θα μπορούσατε να το έχετε πρωτοκολλήσει και να έχετε πει ότι. Δεν θα μπορούσατε να βρείτε. Ή το CD. Το CD. Δηλαδή. Ποιο έγγραφο μιλάτε τώρα εσείς? Είπατε ότι δεν υπήρχε συνοδευτικό έγγραφο. Όχι, υπήρχε ένα συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο όμως δεν έλεγε ότι έχουμε μέσα τα αρχεία. Ωραία. Άρα τι να πρωτοκολλούσα, το συνοδευτικό έγγραφο, το ίδιο το CD? Γιατί δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι παρέλαβα έγγραφο από τις γαλλικές αρχές και να γνωρίζετε εσείς τι είναι με ημερομηνία? Και μα αυτό. Τι είναι αυτό το έγγραφο? Τι ακριβώς διασφάλιζε αυτό? Θα διασφάλιζε ότι κάποιοι γνώριζαν που υπάρχει και πιθανόν δεν θα είχε χαθεί να το ψάχνουμε τώρα. Μα φαντάζομαι. Το που υπάρχει, άρα εννοείται να πρωτοκολλούσα, δηλαδή να έκανα και ένα αντίτυπο αυτού και να έμπαινε και αυτό σε ένα επίσημο αρχείο. Θα πάμε στα αντίτυπα, γιατί από ό,τι κατάλαβα αντίτυπα γίνανε. Όλοι ξέρουμε πια ότι έγιναν μεταγραφές. Η πρωτοκόλληση, την οποία αναφέρεστε, είναι τι να πρωτοκολλήσω, να πρωτοκολλήσω το συνοδευτικό έγγραφο ή να κάνουμε κόπια του συγκεκριμένου των 2000 αρχείων και να μπει αυτή η κόπια σε ένα επίσημο αρχείο? Τι ακριβώς? Οποιαδήποτε. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα στα χέρια μου κάτι. Φαντάζομαι οποίο... ότι μπορούσατε να κάνετε κάτι από όλα αυτά. Ναι, αυτό το προφανώς για να, κάνω... να διασφαλίσετε, επειδή εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και βόμβα που είχατε στα χέρια σε εκείνη τη στιγμή. Δεν γνωρίζετε τι έχει μέσα, ούτε ποιους έχει, ούτε τι ποσά έχει. Οπότε θα μπορούσε να είναι άνθρακες ο θησαυρός, θα μπορούσε να είναι και μια κυριολεκτικά βόμβα. Απεδείχθη ότι ήταν βόμβα, αλλά με άλλο τρόπο. Οπότε θα διασφαλίζατε την παρουσία του, την πορεία του και θα διασφαλίζατε και εσάς και τους ανθρώπους οι οποίοι θα το επεξεργάζονταν. Και δεν θα είχαμε τώρα να κουβεντιάζουμε αν το χάσαμε ή. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο, κυρία Στά, είναι ότι αν έχει γίνει πρωτοκόλληση, με την έννοια που λέτε, θα έχει τηρηθεί μια τυπική διαδικασία, δεν θα έχει διασφαλιστεί όμως απολύτως τίποτα από το ουσιαστικά. Εσείς δηλαδή το σκεφτήκατε. Και σκεφτήκατε ότι δεν πρέπει να το επισημοποιήσετε πρωτοκολλώντας. Σκέφτηκα ότι είχα κάτι το οποίο ήρθε στα χέρια μου με ρητή. Προσέξτε. Έχω την Γαλλίδα Υπουργό Οικονομικών, μου λέει ότι θα πάρει στοιχεία ένα απόρριτα, δεν πρέπει να διαρρεύσουν με τίποτα. Έχω ένα φόβο γενικών διαρροών από οποιονδήποτε και εκεί θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Ναι. Και έχω επίσης και ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, που είναι ότι ξεκινάμε μια διαπραγμάτευση με τους Ελβετούς. Και δεν μπορώ εγώ να κάτσω απέναντι στη Γαλλίδα, στην Ελβετίδα, πάλι γυναίκα ήταν, Υπουργό Οικονομικών,
και να διαπραγματευτώ μια διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών για όλους τους λογαριασμούς Ελλήνων στην Ελβετία, την ίδια στιγμή που γνωρίζουν ότι έχουμε στην κατοχή μας και επεξεργαζόμαστε στοιχεία τα οποία έχουν κλαπεί από Ελβετική Τράπεζα. Δεν γίνεται. Κωνσταντίνου, ρωτήσατε πώς το έκαναν οι άλλες χώρες που το είχαν πριν από εμάς στα χέρια τους και οι που δεν χώρες... σημειώθηκαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν εδώ. Οι άλλες χώρες, η αξιοποίηση από όλες χώρες δεν έχει να κάνει με κατά πόσον το πρωτοκόλλησαν ή όχι. Έχει να κάνει με το κατά πόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες το χειρίστηκαν σωστά. Το πρωτόκολλο δεν εξασφαλίζει στο ότι έχει ή δεν έχει. Αν είχε πρωτοκολληθεί, πάλι μπορεί να μην είχε γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άρα λοιπόν σε αυτό, το πρωτόκολλο μπορεί δεν πάλι να μην είχε κανένα αποτέλεσμα. Όχι, θα εξασφάλιζε την ύπαρξή του και το αν υπήρξε αλλίωση. Από ποιους και πότε. Αυτό θα σήμαινε ότι αυτό θα μπορούσε να το εξασφαλίσει, γιατί θα γνωρίζαμε ποιοι το είχαν στα χέρια τους και πώς διακινήθηκε όταν είχε μια επίσημη παρουσία, για να το πω έτσι. Αυτό θα το διασφάλιζε. Εσωτερική επίσημη παρουσία. Θα το διασφάλιζε στο βαθμό που θα γινόταν ένα πιστό αντίγραφο. Και ξέρετε, πιστό αντίγραφο με την έννοια ενός ηλεκτρονικού αρχείου σημαίνει η εκτύπωση του αρχείου, σημαίνει να σφραγιστούν κάθε σελίδα, σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι πρωτοκόλληση. Το θέμα μας είναι κατά πόσον μετά έγιναν οι σωστοί χειρισμοί. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει να πρωτοκολληθεί. Φωνάξατε ένα συνεργάτη σας. Φωνάζω ένα συνεργάτη μου. Από αυτούς οι οποίοι, συγγνώμη, σας το ρωτήσω αυτό. Από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόσασταν στο Υπουργείο, δηλαδή είχαν μια οργανική θέση κοντά σας. Θα είμαι απολύτως σαφής στα ζητήματα αυτά, στο ποιος ήταν και τι ακριβώς, όταν και θα απαντήσω στα στο θεσμικό όργανο στο οποίο θα πάω στη Βουλή. Αλλά θέλω να πάω. Θέλω να πω το εξής, επειδή έχει. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια απίστευτη συζήτηση για το ποιοι συνεργάτες και τι έκανε κτλ. Η όποια ευθύνη υπάρχει, δεν υπάρχει σε κανένα συνεργάτη, είναι μόνο σε μένα. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν υπάρχει ευθύνη σε συνεργάτη. Οι συνεργάτες έκαναν αυτά τα οποία του ζήτησε ο Υπουργός να κάνουν. Και ο συγκεκριμένος συνεργάτης του ζήτησε το εξής πάρα πολύ απλό. Του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω αυτό το CD με κάθε εμπιστευτικότητα να μου δώσει μια αίσθηση του συνολικού ποσού που είναι μέσα σε αυτά τα αρχεία τα οποία έχει και τα οποία δεν έχω δει και να μου δώσεις τα μεγαλύτερα ποσά και τα ονόματα. Αυτό. Και επανήρθε μετά από μερικές ημέρες, έχοντας κάνει τη δουλειά αυτή, για να μου πει: Υπουργέ, έχουμε, μισό λεπτό, αφήστε να ολοκληρώσω τη φράση μου, έχουμε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι παραπάνω το από σύνολο, αυτά. Το σύνολο. Από τη λίστα που θα ήθελα πάρα πολύ, τώρα, και θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή αυτό το λέω για πάρα πολύ καιρό, θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να βγει τώρα που έχει έρθει η αυθεντική λίστα από, και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτά τα οποία λέω εδώ και μήνες, ότι μιλάμε για περίπου 2 και κάτι δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Ότι πάνω από τα μισά από αυτά ήταν καινοί λογαριασμοί, λογαριασμοί στην οποία φαινόταν να μην έχουν καθόλου χρήματα, και ότι οι πρώτοι 20 λογαριασμοί περίπου είναι τα μισά από τα χρήματα, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και μάλιστα όλοι γνωρίζουμε πλέον, ένας λογαριασμός, ο περίφημος λογαριασμός που είχε ένα όνομα συγκεκριμένο, είναι γνωστό, έχει δημοσιοποιηθεί, η κυρία Μαρία Παντελή, έχει δημοσιοποιηθεί το όνομα, δεν λέω κάτι καινούριο, και για το οποίο έγινε και η αθλειότητα εκείνο με την υποτιθέμενη παρουσία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, αυτός ο λογαριασμός είχε 550 εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν οι πρώτοι 20 είχαν περίπου τα μισά. Εδώ έχω σοβαρά προβλήματα λογικής. Φαντάζομαι τα έχουν όλοι οι Έλληνες. Εγώ, αν ήμουν εκεί, κύριε Παπακωνσταντίνου, θα ήθελα να δω όλα τα αρχεία, να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες και να ξέρω όλα τα ονόματα και όλα τα ποσά. Γιατί εσείς με είστε δημοσιογράφος, κυρία Στάκη. Όχι, γι' αυτό το λέτε. Με εντυπωσιάζει. Όχι, δουλειά... αν ήμουν υπουργός οικονομικών, όχι, θα ήθελα να τα ξέρω. Κάνετε λάθος. Αυτό είναι δουλειά των διοικητικών υπηρεσιών. Δεν είναι δουλειά του υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Ο υπουργός δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο υπουργός θέλει, έχει κάτι το οποίο δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική του αξία. Συγγνώμη, δεν ξέρει ποια είναι η αυθεντικότητά του. Ναι. Ζητά λοιπόν να κάνει μία πρώτη έρευνα ο αρμόδιος. Και ο αρμόδιος ποιος είναι? Είναι ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ. Στον οποίο φωνάζω. Όχι, δεν θα πάμε τώρα στο γενικό γραμματέα του ΣΔΟΕ. Θέλω να μείνουμε στο συνεργάτη σας που τα δώσατε και του είπατε: πες μου τα ονόματα που έχουν τα αρχεία, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσά, έτσι ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω για ίσπραξη, φαντάζομαι, από τα ποσά αυτά. Δεν συγγνώμη, να προχωρήσετε, να έχετε το τελικό αποτέλεσμα, αφού τα στείλετε στην αρμόδια αρχή του ΣΔΟΕ. Γνωρίζω και μου επιβεβαιώνεται αργότερα και από τους νομικούς, γιατί έχω κάνει συσκέψεις για το ζήτημα αυτό. Δεν κινήθηκα
έτσι, κουτουρού μόνος μου. Έχω κάνει και συσκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αρχεία. Έτσι. Και αυτό που μου επιβεβαιώθηκε αργότερα, και το, αλλά ήταν σαφές και από την αρχή, είναι ότι ένα τέτοιο αρχείο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση φορολόγησης. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ανοίξω ένα αρχείο και να δω ότι υπάρχει μέσα 2 εκατομμύρια και να πω έλα εδώ 45%. Όχι, θα μπορούσε όμως να ελεγχθεί μπορεί... ο φορέας αυτού του αρχείου μέσω άλλων οδών και να φτάσετε να δείτε τι αντιστοιχεί κτλ. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω τις προτάσεις μου, ανοίχτε την καλοσύνη. Επίσης δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική συνδρομή σε βάση αυτού του αρχείου. Αυτό που μπορεί να γίνει, και είναι αυτό που έγινε και σε άλλες χώρες, και είναι και αυτό το οποίο ζήτησα να γίνει, είναι να είναι έναυσμα, βάση, να χρησιμοποιηθεί για να γίνει έρευνα για συγκεκριμένους ανθρώπους και να δούμε αν μπορεί να προκύψει, αν υπάρχει φοροδιαφυγή. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν ζήτησε να κάνει ο κύριος Καπελέρης δίνοντας στα πρώτα εξέλιξη. Πριν πάτε στον κύριο Καπελέρη, γιατί στον κύριο Καπελέρη στείλατε 20, όπως λέτε, αρχεία. Όχι αρχεία, 20 ονόματα και με τα ποσά τα οποία ήταν τα αρχεία, ναι, από τα αρχεία του ΣΥΝΤΙ τα πήρατε. Εγώ, κύριε Παπακοσταντίνου, και νομίζω ότι εκφράζω τους περισσότερους Έλληνες, δυσκολεύομαι με τη λογική μου να πιστέψω ότι και αυτός που το άνοιξε, όποιος συνεργάτης σας, και εσείς ο ίδιος, δεν θέλατε να έχετε μία συνολική γνώση πριν το στείλετε στο ΣΔΟΕ, στον κύριο Καπελέρη, και θα μου πείτε γιατί επιλέξατε μόνο τα 20 στον κύριο Καπελέρη να στείλετε, του τι υπάρχει και από πλευράς ονομάτων, όχι μόνο από πλευράς ποσών. Γιατί, πάρα πολύ απλά, θα μπορούσε να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ανέβαζαν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Παπακοσταντίνη. Εσείς δεν φανταστήκατε ότι μπορεί να είναι κάποιο τέτοιο πρόσωπο μέσα, να το μάθετε, ο πρώτος που θα το ξέρετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν αυτό το CD πήγαινε στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, θα κάνετε το ίδιο ερώτημα? Εννοείται. Γιατί και νομίζετε ότι και αυτός θα άνοιγε τα αρχεία για να δει ποια είναι τα ονόματα μέσα, ή θα το έδινε? Ξέρω ότι μέσα από μια διαδικασία που θα επέλεγε, μπορεί να επέλεγε να το στείλει καταρχήν στο ΣΔΟΕ και σε συνεργασία με το αντίστοιχο ΣΔΟΕ, να έχει τη γνώση όμως. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θέλατε ως Υπουργός Οικονομικών να γνωρίζετε τι έχει αυτό το περίφημο αρχείο μέσα. Κοιτάξτε, όσο και αν αυτό που θα πω τώρα ακούγεται λίγο έτσι, αυτή τη στιγμή, εδώ που είναι τα πράγματα εντελώς εκτός πραγματικότητας, ήταν και ένας τρόπος αυτοπροστασίας αυτός. Δεν μπορούσα εγώ να αρχίσω και να κοιτάω, κυρία Στάη, 2000 ονόματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω εγώ. Εγώ έπρεπε να δω αν αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Ο ΣΔΟΕ, είτε με τα 20 ονόματα, είτε με το σύνολο των ονομάτων που εδόθη στη συνέχεια, θα φτάσουμε ελπίζω και εκεί. Και δεν θα εξαντλήσουμε όλη τη συζήτηση πάνω στο σταθμό. Όχι, αλλά είναι κρίσιμο σημείο αυτό. Το καταλαβαίνω ότι είναι κρίσιμο. Εγώ σας λέω πώς αισθάνθηκα και πώς λειτουργήσα. Μπορεί εσείς να μην το θεωρείτε σωστό ή να μην το πιστεύετε, αλλά εγώ έτσι λειτουργήσα, γιατί έτσι λειτουργώ. Ναι. Άρα λοιπόν, μου επιτρέπετε να κάνω το επόμενο βήμα? Εννοείται. Γιατί βλέπω ότι. Άρα λοιπόν, εγώ έχω δώσει σε αυτό το συνεργάτη μου με αυτή τη ρητή εντολή. Κάνει μια τεχνική δουλειά αυτός ο συνεργάτης. Και μου φέρνει και μου λέει: Υπουργέ, είναι περίπου 2 δις, να τα 20 μεγαλύτερα, και μου ξαναδίνει πίσω το CD. Έτσι. Εγώ ζητώ να γίνει μια κόπια σε ένα USB, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα πιο ασφαλές μέσο αποθήκευσης, και ζητώ να φυλαχθεί το CD. Προσέξτε, στο δικό μου το μυαλό. Πότε ζητήσατε να γίνει η κόπια από το CD σε USB? Εκείνες τις μέρες. Πριν στείλετε τα 20 ονόματα και λογαριασμούς στον κύριο Καπελέρη. Εκείνες τις μέρες γίνανε όλα μαζί. Ζητήσατε δηλαδή από τον ίδιο συνεργάτη σας, ο οποίος φαντάζομαι... Όχι απαραίτητα από τον ίδιο συνεργάτη μου. Κοιτάξτε, το να δώσει κανένας ένα CD και να πει κάνε μου μια κόπια, σπακαλώσει ένα USB και βάλει το κάπου, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο ο ίδιος συνεργάτης. Αλλά μην σας ανησυχεί, όλα τα ονόματα του ποιοι θα είναι συνεργάτες, αυτά θα βγουν, δεν υπάρχει κανένα. Αλλά επαναλαμβάνω, όποιος έκανε κάτι, το έκανε μην έχοντας εικόνα και έχοντας ρητές εντολές από εμένα, και κατά κανένα τρόπο. Κύριε εγώ δεν θέλω αντιλαμβάνομαι ότι αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη, μας το είπατε και ρητά πριν από λίγο, για τους συνεργάτες τους οποίους χρησιμοποίησατε στο άνοιγμα. Γιατί κανένας δεν έκανε και κάτι το οποίο ήταν λάθος. Και στην κόπια που έγινε σε USB. Φτάνεται λοιπόν να σας πει, όπως λέτε, ο συνεργάτης σας, ότι τα μεγαλύτερα ποσά βρίσκονται σε 20 ονόματα, το 1 δις, και να ρωτιέμαι το άλλο 1 δις, γιατί δεν το θέλατε? Βεβαίως και το ήθελα, αλλά τότε γιατί δεν τα στείλατε, μπορούσαμε να γιατί δούμε... δεν τα επιλέξατε όλα.
Να σας θυμίσω αυτό που, με το οποίο ξεκίνησα στην αρχή, κυρία Στάιν. Η λίστα Λίχτενστάιν πήρε 14 μήνες για να έρθει ως εδώ και να δώσει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Μπορούσα εγώ να έχω στα 20 άτομα που είναι τα μισά να μου πούνε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούν να το χειριστούν και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα. Κύριε Κωνσταντίνου, αν τα στέλνατε όλα και το ΣΔΟΕ δεν τα ήλεγχε ή καθυστερούσε, θα είχατε ένα σημαντικό λόγο να ρωτάτε την υπηρεσία αυτή για ποιο λόγο δεν... Στην πράξη μου λέτε... δεν έχει αποτέλεσμα. Πέταξε το από πάνω σου, δώστε το μπαλάκι και μείνε. Δεν θα έχεις εσύ την ευθύνη, θα το έχεις εδώ και θα ρωτάς κάθε λίγο κάνετε δουλειά. Λέω ακριβώς το ανάποδο. Ότι θέλετε το όλον, απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία και την ελέγχετε για να δείτε την αποτελεσματικότητά της. Επειδή όμως όταν δώσεις 2.000 ονόματα, θα διαρρεύσουν, κυρία Στάιν. Σας θυμίζω τα 20 ότι, δεν θα ότι, όχι, διότι τα 20 γιατί? Δόθηκαν στον ειδικό γραμματέα και ήταν αυτός υπεύθυνος απέναντί μου για τη διαρροή. 2.000 ονόματα διαρροή. Θα σας θυμίσω. Γιατί δώσατε τα 20 μόνο στον κύριο Καπελέρη? Θα σας θυμίσω, κυρία Στάιν, ότι πριν από μερικές εβδομάδες είδαμε σε μεγάλες εφημερίδες φωτοτυπίες από τα ονόματα αυτών που έχουν βγάλει χρήματα έξω, με μαυρισμένα, τα τελευταία 3 χρόνια. Οι διαρροές, έτσι, σήμερα... Εντάξει, κύριε Παπακοσταντίνο. Σήμερα υπάρχει μια μαζική διαρροή στη κοινωνία. Ζούμε και με το φόβο αυτό, εγώ, λοιπόν, ζούμε και με πολλούς άλλους φόβους. Βεβαίως. Και η διαρροή είναι ένας από αυτούς. Σωστό. Γιατί, ναι, πρέπει να λειτουργήσετε και με αυτό το φόβο και να προσπαθήσετε να το διασφαλίσετε. Γιατί δεν δώσατε στον κύριο Καπελέρη, να το πάρουμε αλλιώς, που είναι ο αρμόδιος επικεφαλής του ΣΔΟΕ, αρχικά το CD, να του πείτε να κάνει εκείνος αυτή τη δουλειά, να σας πει τι υπάρχει ακριβώς, παρά πήγατε σε ένα συνεργάτη σας και του είπατε δες το και πες μου ποια είναι τα πιο σημαντικά ποσά, χωρίς να έχει δει ο συνεργάτης αυτός, ποια είναι καν τα ονόματα ή ποια είναι άλλα στοιχεία, ας πούμε. Είδε μόνο, να το πω έτσι σχηματικά, τη λίστα με τα ποσά δηλαδή. Και πάλι για τον ίδιο λόγο. Γιατί είναι προφανές ότι όταν δώσεις σε κάποιον 20 ονόματα μπορεί να τα ελέγξει, όταν δώσεις σε κάποιον 2.000 ονόματα θα τα δώσεις σε άλλους για να τα ελέγξουν. Δεν εμπιστευόσαστε το ΣΔΟΕ δηλαδή και τον κύριο Καπελέρη? Επειδή το έχω. Όχι, προσοχή. Ο ΣΔΟΕ έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, έχει όμως και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Για την ιστορία. Ο ίδιος ο κύριος Καπελέρης, όταν είχαμε κάνει, δεν ξέρω αν θυμάστε, τις εφόδους ανοιχτερινά κέντρα για να κλείσουμε αυτούς οι οποίοι δεν κόβαν αποδείξεις, είχε έρθει και μου είχε πει: Υπουργέ, εμπιστεύομαι 5-10 ανθρώπους εδώ μέσα για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Δηλαδή, ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτές τις υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι έχουν καλούς ανθρώπους, αλλά ξέρουμε ότι έχουν και πολλά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα φάνηκαν στον δρόμο. Διέρευσε η λίστα ή δεν διέρευσε? Διέρευσε τελικά η λίστα? Διέρευσε η λίστα. Τι να σας πω, ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Σας ότι λέω δεν τη δώσατε τη λίστα εκεί που λογικά θα έπρεπε. Όχι, να δοθεί. Λέω κάτι άλλο, γιατί κυρία. Δεν εμπιστευόσαστε την αρμόδια υπηρεσία σας που λέω ήταν κάτι άλλο, κυρία στην ευθύνη σας. Σας λέω ότι έδωσα τα μισά ποσά σε 20 ονόματα για να γίνει ένας πρώτος έλεγχος. Ήταν προφανές ότι στη συνέχεια, όπως και έκανα, έδωσα όλα τα στοιχεία στον επόμενο ειδικό γραμματέα, τον κύριο Διώτη. Τα έδωσα όλα θα τα στοιχεία. Στον κύριο Διώτη. Στον κύριο λοιπόν Καπελέρη έδωσα τα στοιχεία αυτά. Έδωσα τα 20 ονόματα και του ζήτησα, του είπα: Σε παρακαλώ πολύ, αυτά τα στοιχεία μας έχουν έρθει από το εξωτερικό. Αφορούν καταθέσεις του εξωτερικού. Έτσι. Σε ελβετική τράπεζα, δεν του είπα πια τι κτλ. Μπορείς να δεις τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, ζουν στην Ελλάδα, έχουν ακίνητα, έχουν αυτό. Και μου έφερε κάποια τέτοια στοιχεία μετά από ένα χρονικό διάστημα. Μου έφερε κάποια στοιχεία και μου λέει για κάποιους, όχι απαραίτητα για όλους από αυτούς, για ένα πρώτο. Και μου λέει: Υπουργέ, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι εδώ πέρα μπορεί πιθανόν να υπάρχει φοροδιαφυγή. Ναι. Εκεί λοιπόν εγώ ζήτησα να συνεχιστεί αυτή η έρευνα. Κοιτάξτε, εμένα αυτή τη στιγμή μου δείχνεται ότι έγινε μια με επιλεκτικότητα. Με βάση το ύψος των καταθέσεων, κυρία Στάιν. Επιλεκτικότητα. Όχι επιλεκτικότητα επειδή θέλω τον τάδε και αυτόν τάδε. Θα σας πω γιατί τη λέω επιλεκτικότητα. Λέω εγώ τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Με το φτωχό το δικό μου το μυαλό, λέω ότι μπορεί σε ένα αρχείο να υπήρχε ένα μικρότερο ποσό, κύριε Παπακοσταντίνου, αλλά να ήταν λογαριασμός που διακινούσε πιθανόν χρήματα, για παράδειγμα. Δεν φαίνεται αυτό κάτι τέτοιο από αυτά. Δεν υπάρχουν στα αρχεία. Όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πράγμα. Εάν ο ΣΔΟΕ, με συγχωρείτε, εάν ο ΣΔΟΕ είχε πάρει τα 2.000, από πού θα ξεκινούσε, κυρία Στάιν? Δεν ξεκινούσε από τους μεγαλύτερους. Το ίδιο πράγμα δεν θα έκανε. Δεν ξεκινούσε από τους μεγάλους να δει ποια είναι αυτά τα αρχεία. Επανέρχεται λοιπόν ο κύριος Καπελέρης. Μου λέει: Βρήκαμε αυτά πρώτα πράγματα. Εγώ λέω: Okay, συνεχίστε. Και μου λέτε μισό λεπτό τώρα για να το κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Μου λέτε ότι
θέλετε να το πιστέψω, ότι ο συνεργάτης σας... Κύριε Στάι, ό,τι σας λέω, σας το λέω, επειδή είναι η δική μου αλήθεια. Εγώ... Αν το θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε το πιστεύετε. Είναι όπως, είναι όπως μην το μου λέτε, λέτε αν θέλετε να το πιστέψω. Γιατί... Ναι. Και εμένα είναι η δική μου τοποθέτηση αυτή, βεβαίως, γιατί δυσκολεύομαι. Αλλά, ωραία, αλλά, δυσκολεύομαι λίγο. Αυτό που σας λέω, σας το λέω διότι για μένα είναι αλήθεια. Και ο συνεργάτης σας κοίταξε μόνο το σκέλος εκείνο που είχε ποσά. Δεν κοίταξε καθόλου ονόματα και σας το λέω. Τα ονόματα τα κοίταξε στα μεγάλα. Όταν έπεφτε πάνω σε 550 εκατομμύρια δολάρια, έγραφε το όνομα δίπλα και μου τα έδινε. Βεβαίως. Μάλιστα. Και έτσι δεν έπεσε το μάτι του και στα ονόματα των συγγενών σας. Σε 2.000 ονόματα. Γιατί ήταν μικρότερα τα ποσά, οπότε σε 2.000 ονόματα. Πήγε και στη λίστα με τα ονόματα. Σε 2.000 ονόματα, κυρία Στάι. Όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του έχω ζητήσει να κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, ο οποίος έχει πάρει κάτι και το φοβάται πώς το χρησιμοποιήσει, έχει ένα άγχος για να το κάνει και θα κάτσει να... Κύριε Παπακοσταντίνου, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι ευθύτατο ερώτημα και να μην το πάμε άλλο γύρω-γύρω. Όλος ο κόσμος αναρωτιέται, γνωρίζατε τότε την συγγενή σας μέσα στη λίστα ή όχι? Όχι, κυρία. Γιατί αν το γνωρίζατε, είναι ένα ζήτημα. Ναι. Εάν δεν το γνωρίζετε, είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Εσείς λέτε ότι δεν το γνωρίζετε. Όχι. Να σας πω κάτι. Και δεν το γνωρίζετε γιατί ακολουθήθηκε όλη αυτή η διαδικασία που μας περιγράφετε. Εάν το γνώριζα. Εάν το γνώριζα. Αυτή την περίφημη λαθροχειρία η οποία μου χρεώνεται. Δεν θα μπορούσα να είχα κάνει στην αρχή και να είχα δημοσιοποιήσει τα ονόματα αυτά και να το καθάριζα το ζήτημα. Δεν ξέρω. Θα μου λήγανε στην Δεν ξέρω τότε. Γιατί θα το καθαρίζετε το ζήτημα. Βεβαίως, διότι θα, όλα εξαρτάται θα έλεγε από το αν κανένας, είναι αυτό που εξετάζεται κανένας, τώρα, νόμιμα. Θα έλεγε, όχι, όχι, προσέξτε, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Θα το καθάριζε. Θα ερχόταν κανένας τότε που την είχαμε μόλις πάρει να πει «Α, δεν έχεις βγάλει την πραγματική λίστα». Θα έβγαζα τη λίστα λοιπόν χωρίς τα τρία αυτά ονόματα και θα τελείωνα. Ή ακόμη καλύτερα, είναι... θα έβγαζα τη λίστα μαζί με τα ονόματα και θα γινόμουν και ήρωας, κυρία Στάι, ότι δεν έχει πρόβλημα ούτε με τις εξαδέλφες του. Κύριε Παπακοσταντίνου, πότε έγινε η αντιγραφή του CD σε USB, πριν πάνε τα 20 ονόματα που επιλέξατε? Εκείνες τις ημέρες, εκείνες τις ημέρες, δεν όταν είμαι λέτε εκείνες τις ημέρες, πριν τα πάρει τα 20 ο κ. Καπελέρης ή μετά? Δεν είμαι σίγουρος, μάλλον πριν, αλλά εκείνες τις ημέρες έγιναν όλα. Να. Γιατί έγινε αυτή η αντιγραφή? Γιατί το USB είναι πιο ασφαλές μέσω αποθήκευσης, γιατί αν υπάρχει, όπως πολλοί γνωρίζουν, τα CD σπάνε, καταστρέφονται κτλ. Άρα πρέπει να έχεις ένα αντίγραφο για αυτούς τους λόγους. Και το αρχικό CD θα εξακολουθούσε να το έχει ο συνεργάτης σας, τον οποίο αναθέσατε? Όχι, το αρχικό CD, το έχω ξαναπεί, το έδωσα για φύλαξη στο γραφείο μου και αυτό σημαίνει ότι δόθηκε με... Χωρίς να πω αυτό είναι ένα CD το οποίο αφορά αυτά τα στοιχεία και έτσι δόθηκε, είπα παρακαλώ πολύ κάντε μου μια κόπια σε ένα USB, κρατήστε αυτό, θα μπορώ να σας το ζητήσω κάποια στιγμή και φέρτε μου το USB. Και αυτό ακριβώς είναι. Και να σας πω κάτι, κύριε Στάι. Και έτσι αγνοείται η τύχη του αρχικού CD. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ, καταρχάς, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ ζήτηση για το ζήτημα αυτά. Πολλές φορές η αλήθεια είναι απλή, όσο γιατί δεν την πιστεύει κανένας. Και είναι απλή, είναι απλούστατη εδώ πέρα. Έγινε αυτό ακριβώς που σας λέω. Και πάλι η δικιά μου αλήθεια. Δεν μπορώ να πω άλλον την αλήθεια, τη δικιά μου λέω. Και ο καθένας την πιστεύει ή δεν την πιστεύει, ανάλογα με το πώς αισθάνεται. Κοιτάξτε, εδώ πέρα σας ρώτησα από την αρχή γιατί δεν το πρωτοκολλήσατε. Γιατί φανταζόμουν ότι επειδή ακριβώς είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα αυτό το CD, αυτή η λίστα, έτσι όπως τη λέμε τέλος πάντων, που ήταν προϊόν υποκλοπής, που ήθελε ιδιαίτερους τρόπους για να χρησιμοποιηθεί, για να έχει μια αποτελεσματικότητα, θα έπρεπε να το διαφυλάσσετε. Αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς δεν αισθανθήκατε την ανάγκη του να διαφυλάξετε και το πρωτότυπο, και τις κόπιες που λέτε ότι κάνατε, έτσι ώστε να γνωρίζετε πρώτος εσείς, πρώτον που βρίσκονται αυτά. Και σε ποια χέρια μπορεί να πάνε, γιατί εσείς τώρα μου μιλήσατε πριν για τον κίνδυνο διαρροών, αντιλαμβάνομαι ότι εμπιστεύεστε το γραφείο σας και τους συνεργάτες σας, αλλά ξέρετε ότι αυτό δεν είναι και θέσφατο, έτσι. Καταρχάς το πρωτότυπο, για μένα, το πρωτότυπο ήταν πάντα στη Γαλλία. Και εγώ ήξερα ότι υπάρχει πρωτότυπο πάντα στη Γαλλία. Το ήξερα. Γιατί εγώ το ζήτησα και εγώ το πήρα. Έτσι. Για μένα το βασικό ήταν να υπάρχουν τα στοιχεία και να διερευνηθούν. Αλλά κυρία Στά, έτσι, για να είμαστε όπως είπατε και εσείς πριν, γνήσεις. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι ο χειρισμός με το CD ήταν ο καλύτερος, θα σας πω όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ο καλύτερος. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία εμβολία αυτό. Δεν είχε την προσοχή
που έπρεπε να έχει και ως αποτέλεσμα εγώ είμαι ανοιχτός αυτή τη στιγμή σε μία σειρά από υποψίες και κατηγορίες. Δεν ήταν ο καλύτερος. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπακοσταντίνου. Εσείς όταν έγινε η αντιγραφή, το USB, αυτό το stick, το κρατήσατε προσωπικά ο ίδιος? Ναι, στο γραφείο. Μάλιστα. Και θα δούμε πού πήγε αυτό παρακάτω. Τον Πρωθυπουργό τον ενημερώσατε για την όλη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ? Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε πριν πάρουμε τα αρχεία ότι υπάρχουν αυτά τα αρχεία και ότι θα τα ζητήσουμε και είπε προχώρα. Και ενημερώθηκε όταν ήρθαν τα αρχεία ότι έχουν έρθει και ότι θα δοθούν στο ΣΔΟΕ για να γίνει η επεξεργασία και είπε προχώρα. Mm-hmm. Ποτέ δεν ζήτησαμε τον Πρωθυπουργό γιατί δεν ήταν ούτε δικιά του ούτε δικιά μου δουλειά συγκεκριμένα ονόματα στη λίστα αυτή. Mm-hmm. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Θέλω όμως μου επιτρέπετε. Γιατί ναι. Εδώ εύλογα, αν θέλετε, γιατί ναι. Υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά. Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα για τα πόσο το χειρίζει. Εγώ θέλω να σας πω, και δεν το κάνω για να φύγω από τη συζήτηση αυτή. Ότι όλο αυτό ναι. Τον καιρό εμείς κάναμε μία σειρά από πράγματα ακριβώς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιώνται παρόμοια πράγματα, παρόμοια αρχεία, ναι. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία φορολογική δίκηση η οποία να τα χρησιμοποιεί, να μπορέσουμε όπως κάναμε αργότερα με τον οικονομικό εισαγγελέα, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να συντονίζει το ΣΔΟΕ γιατί ξέραμε τα προβλήματα που έχει ο ΣΔΟΕ, να μπορέσαμε την άρση τραπεζικού απορρίτου για να μπορούμε. Εγώ έκανα την άρση τραπεζικού απορρίτου, ως αποτέλεσμα της οποίας μπορούμε και κυνηγάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία περίοδο. Δηλαδή, υπάρχουν μία σειρά από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο γενικές στο θέμα της φοροδιαφυγής ναι. Και της φοροδιαφυγής σε ξένες χώρες, όσο και συγκεκριμένες στη λίστα Λαγκάρντ, που δείχνουν τη βούληση. Ναι, ξέρετε. Κοιτάξτε, κύριε Παπακοσταντίνου, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς να σας αμφισβητήσει τα πάντα. Και όμως αυτό γίνεται. Αυτή όχι, δεν είναι αυτό. Δεν λέω το κάνετε εσείς. Όχι, δεν γίνεται αυτό γενικώς. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Στο οποίο υπάρχουν πολλές γκρίζες και μαύρες ζώνες και αυτό το θέμα είναι που κάνει τους περισσότερους να αμφισβητούν τον τρόπο που λειτουργήσατε. Και ξέρετε ότι το σημείο αιχμής είναι η ύπαρξη των ονομάτων των συγγενικών σας προσώπων όπου σβήστηκαν σε κάποια χρονική στιγμή από το περίφημο CD της λίστας Λαγκάρντ. Και εδώ είναι το κρίσιμο θέμα τώρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Πότε σβήστηκε? Εσείς λέτε ότι δεν σβήστηκαν όταν εσείς το είχατε στα χέρια σας. Δεν γνωρίζατε καν ότι υπήρχαν τα συγγενικά σας πρόσωπα. Και εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Η τράπεζα, η HSBC, όταν έγινε γνωστό το ότι εκλάπει αυτή η λίστα, ειδοποίησε όλους τους πελάτες. Έχετε καλές σχέσεις με τους συγγενείς σας? Γιατί φαντάζομαι ότι αν εγώ ήμουν συγγενής σας και είχα ειδοποιηθεί από την τράπεζα, όπως ειδοποιήθηκαν όλοι οι πελάτες, ότι ξέρετε υπάρχει αυτό το θέμα, όταν μάθαινα ότι έρχεται στα χέρια σας η λίστα Λαγκάρντ, θα σας είχα πάρει τηλέφωνο και θα σας το είχα πει. Καταρχάς, σας θυμίζω ότι η λίστα αυτή δεν αφορά μόνο. Θα σας είχα πει, ξέρεις, είμαι και εγώ μέσα. Ναι, κατάλαβα τι μιλάτε. Είμαι νόμιμη, είμαι παράνομη, καταρχάς, αλλά θα σας είχα τηλεφωνήσει ως ξαδέλφου. Δεν ξέρω αν είχαν. Πρώτον, να απαντώ ένα-ένα. Ποτέ δεν είχα εγώ συζήτηση με τις ξαδέλφες μου για λογαριασμό δικό τους στην Ελβετία. Ωραία, αυτό είναι κατανοητό. Είδατε, σας το είπα με το συγκεκριμένο τρόπο, γιατί ποτέ. Έτσι πρέπει να έγινε. Η πρώτη συζήτηση παρόμοιου είδους έγινε στις 28 Δεκεμβρίου. Όταν εγώ όντας στο εξωτερικό, άρχισα να παίρνω τηλέφωνο δημοσιογράφοι και να μου λένε εδώ πέρα λένε ότι οι ξαδέρφες σου κτλ. Και εκεί πήρα τηλέφωνο και ρώτησα τι συμβαίνει. Και μου είπαν ναι, έχουμε λογαριασμό. Βεβαίως όχι συγκεκριμένη τράπεζα, αλλού και εκείνη είναι η απάντηση και στο ερώτημά σας. Ορισμένοι που είναι σε αυτή τώρα τη για το Δεκέμβριο, όχι, προσέξτε, ορισμένοι που είναι σε αυτή τη λίστα, κυρία Στάι. Δεν ήταν στην αρχική τράπεζα, ήταν σε άλλες τράπεζες που κάποια στιγμή απορροφήθηκαν. Εγώ δεν ξέρω ποιους εντοπίσε και ποιους δεν εντοπίσε η τράπεζα. Δεν έχω καμία ιδέα ποιος εντοπίσε και ποιος εντοπίσε. Εγώ για το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι ποτέ δεν είχα. Με τις ξαδέρφες μου έχω μια πολύ καλή φιλική συγγενική σχέση. Δεν έχουμε καμία οικονομική σχέση και καμία επαγγελματική σχέση. Ποτέ δεν είχα. Καταλάβατε τι σας ρώτησα τώρα. Κατάλαβα απολύτως και σας απάντησα. Επειδή γνωρίζουμε ότι ειδοποιήθηκαν οι πελάτες της HSBC. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ακριβώς ειδοποιήθηκαν και ποιοι δεν ειδοποιήθηκαν. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν γνωρίζω αν ειδοποιήθηκαν ή αν ειδοποιήθηκαν. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ποτέ δεν συζήτησα μαζί τους. Ποτέ δεν μου είπαν ξέρεις έχω, ποτέ δεν τις ρώτησα γιατί δεν είχα λόγο να τις ρωτήσω, mm-hmm. Διότι δεν είχα δει ονόματα για να τις ρωτήσω, α, είδα τα ονόματα σας mm-hmm. μέσα, τι γίνεται. Και αυτό πρωτοήρθε στις 28 Δεκεμβρίου. Να επαναλάβω να ότι εγώ δεν τώρα έχω στο κάνει ότι έχετε στείλει αλλίωση. Τα
Να το επαναλάβω αυτό, γιατί με πηγαίνετε μπρος-πίσω και... Δεν σας πάω μπρος-πίσω, γυρνάμε γύρω από το CD, από το πώς εξετάστηκε και από ποιους. Ωραία. Το να ότι καταλήξατε στα 20 ονόματα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και ότι αυτά τα 20 τα στείλατε στον κύριο Καπελέρη και ότι εκείνες τις μέρες έγινε και η αντιγραφή από το CD στο stick το USB, το οποίο stick το πήρατε εσείς στο γραφείο σας, όπως μου είπατε, και το CD. Και το CD, όπως είπαμε και πριν, το έχω δώσει για φύλαξη. Σε κάποιους συνεργάτες σας. Τώρα, εγώ αν σας πω ότι απορώ γιατί το CD το δίνετε για φύλαξη σε κάποιον συνεργάτη και το USB το κρατάτε εσείς στο γραφείο σας, ότι μου δημιουργείται μια μεγάλη απορία, θα καταλάβετε ότι είναι κατανοητή απορία. Ναι, θα καταλάβω ότι είναι κατανοητή απορία. Να σας θυμίσω όμως και πάλι ότι το CD το οποίο έχω εγώ δεν είναι μια λίστα. Είναι 2000 αρχές. Δεν έχει σημασία. Και είναι το αρχικό, είναι το πρωτότυπο. Δεν είναι το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο είναι στη Γαλλία. Το ναι, είναι η κόπια του πρωτότυπου. Είναι η κόπια του πρωτότυπου. Και να σας θυμίσω, κυρία Στάη, ότι ο Υπουργός Οικονομικών του Μνημονίου δεν έχει ως μοναδική του αποκλειστική ενασχόληση το να ψάχνει να βρίσκει τα αρχεία τα οποία του έχουν έρθει από τη Γαλλία για φοροφυγάδες. Έχει χιλιάδες πράγματα να κάνει και περνάει 14 ώρες την ημέρα στο γραφείο προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα σε 15 βάρκες. Δεν διαφωνώ άρα, ότι έχετε άρα, δεκάδες εκατοντάδες πράγματα να κάνετε. Ούτε είναι, προσέξτε, ούτε είναι διασφαλίστε μια διαδικασία, αυτό είναι που συζητάμε ούτε είναι τώρα. Στο χαρακτήρα μου. Επανέλαβα, σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι ο χειρισμός σε σχέση με την κόπια ήταν ορθός. Αλλά είναι άλλο αυτό, άλλο να έχει κανένας την εικόνα ότι εγώ περνούσα τα βράδια μου κοιτώντας. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια ονόματα εκεί μέσα. Έτσι, και κάποιων συναδέλφων σας, οι οποίοι με σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις εκπομπές τους. Αν εγώ ήξερα ποιοι ήταν μέσα, δεν θα έβρισκα έναν τρόπο να κάνω κάτι για να με σταυρώνουν. Δεν είχα ιδέα ποιοι ήταν μέσα. Ξέρετε, θα μπορούσε να σας απαντήσει κάποιος, ας τον πω κακόπιστο τώρα. Ότι εάν υπήρχαν και συγγενικά σας πρόσωπα, θα κάνετε τα στραβά μάτια για όλους. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να σας το πει έτσι όπως μου λέτε εσείς, ότι αν βλέπατε τα ονόματα κάποιων που σας σταυρώνανε, θα τα δίνατε αμέσως. Έδωσα τα 20 αρχεία, έδωσα τα 20 ονόματα, με συγχωρείτε, και τα ποσά, και στη συνέχεια έδωσα όλα τα αρχεία στο ΣΔΟΕ. Και προς τιμή του κύριος Διώτης, όταν κλήθηκε στη Βουλή για να... Και τον ρωτήσανε, να μην κάνουμε γιατί το άλμα, σου τα έδωσε ο Υπουργός. Να δούμε τι έγινε με τα 20 στον κύριο Καπελέρη. Να το κάνουμε, αλλά να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί ξεκίνησα. Λέω, προς τιμή του κύριος Διώτης, όταν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής ερωτήθη, γιατί σου τα έδωσε ο Υπουργός αυτά. Απάντησε, υποθέτω για να κάνω έλεγχο. Εγώ λοιπόν έδωσα όλα τα αρχεία αυτά για να γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες ελεκτικές υπηρεσίες. Και πριν το κάνω αυτό, είχα δώσει τα 20, μου είχα μια πρώτη απάντηση στα 20, είχα ζητήσει να συνεχιστεί η έρευνα, είχα κάνει μια σύσκεψη το Γενάρη του 2011, έτσι, θυμίζω Οκτώβρη-Γενάρη, όταν για τη λίστα του Λιχτενστάιν έχουμε 14 μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα. Έχω κάνει μια σύσκεψη στην οποία είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, είναι ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, είναι ο νομικός μου σύμβουλος, είναι η διευθύντρια του γραφείου μου και λέω, παιδιά, πώς χειριζόμαστε ακριβώς τέτοιου είδους στοιχεία και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε τη διαπραγμάτευση με την Ελβετία και ταυτοχρόνως να συνεχίσει ο ΣΔΟΕ να διερευνά και να κοιτάει πού είναι και αν υπάρχει φοροδιαφυγή. Έχω κάνει μία σειρά από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή. Και αυτό καταλήγει, θυμίζουμε, το Μάρτιο φεύγει ο κ. Καπελέρης από τη θέση του, το Μάιο έρχεται ο κ. Διώτης και εγώ μετά στον κ. Διώτη λέω. Να μείνω εγώ λίγο που θέλω από την αρχή. Παρακαλώ, στα 20 ονόματα που πήγαν στον κ. Καπελέρη. Τι αποτέλεσμα είχατε με αυτά, έτσι ώστε, γιατί επειδή ξεκινάμε το ότι δώσατε τα πρώτα 20, για να προχωρήσετε να δώσετε και τα υπόλοιπα. Πρώτη, λοιπόν, το πρώτο. Τι έγινε εκεί. Η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τον κύριο Καπελέρη ήταν ότι από ένα, από μια πρώτη έρευνα που έγινε, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα, κίνητα και το καθεξής, φαίνεται να υπάρχει κενό στη δικαιολόγηση των ποσών αυτών. Έτσι. Εκεί εγώ είπα, ωραία, προχωρήστε. Στα επόμενα. Διότι είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Να σταλούν και τα επόμενα. Όχι να σταλούν και τα επόμενα. Αλλά τι? Προχωρήστε να δούμε πώς μπορούμε. Να προχωρήσουν τους ελέγχους και τα λοιπά. Βεβαίως. Δηλαδή, έχω, προσέξτε, ως ΔΟΕ, μία ενώνυμη καταγγελία να πάρει. Έτσι. Για υποψία φοροδιαφυγής. Έχει την υποχρέωση να κάνει μία ενδελεχή έρευνα. Και ενδελεχή έρευνα σημαίνει μπορεί να ζητήσει να ανοίξουν λογαριασμοί στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί προφανώς δεν μπορείς να ζητήσεις να ανοίξεις λογαριασμό στην Ελβετία με βάση αυτά τα στοιχεία. Έτσι, να δει, έχουν υπάρξει εμβάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι... Και να κάνει αυτά που έκανε και οι άλλες χώρες. Αυτό ζήτησε να γίνει. Αυτό ζήτησε να γίνει.
Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Ναι. Και όσο βρίσκονται αυτά τα 20 ονόματα στα χέρια του κυρίου Καπελέρη και τους ΔΟΑ και γίνονται κάποιες έρευνες, ταυτόχρονα το CD και το στικάκι βρίσκονται το ένα στο γραφείο σας και το άλλο σε κάποιο συνεργάτη. Ακριβώς. Αυτός ο συνεργάτης υπάρχει, θα κληθεί να καταθέσει. Δεν είπα ότι βρίσκεται σε ένα συνεργάτη μου, είπα, έχει δοθεί διαφύλαξη. Στο γραφείο σας γενικώς. Και θα απαντήσω απολύτως αυτό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία ονοματολογία αυτή τη στιγμή, κύριε Στά. Νομίζω το αντιλαμβάνομαι. Απολύτως άδικο για ανθρώπους. Το αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι, απλά είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί θα εμφανιστούν και είναι προφανές ότι θα εμφανιστεί και αυτός που ήλεγξε το αρχικό CD, όπως μας είπατε, και αυτός ο οποίος το πήρε στα χέρια του και το είχε στο γραφείο σας. Εγώ καταλαβαίνω γιατί μένουμε τόσο εκεί. Φεύγει ο κύριος Καπελέρης. Καταλαβαίνω γιατί μένουμε τόσο εκεί. Αλλά μα δεν μπορεί να μην μείνουμε εκεί. Ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να μην μείνουμε εκεί. Γιατί αυτό που σας ελέγχουν αυτή τη στιγμή είναι η αλλίωση της λίστας. Και η αλλίωση αυτή περιλαμβάνει, έτσι όπως έχουν έρθει τα στοιχεία. Επειδή με ελέγχουν για την αλλίωση, το ότι έχουν φύγει τα ονόματα των συγγενών σας. Υπάρχουν πράγματα, πολύ απλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν ξέρω αν έχουν γίνει. Διάβασα ότι έχει ζητηθεί από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να τα δει. Εάν δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα και θα ζητήσω εγώ να γίνουν. Που είναι να δούμε ποια είναι η πορεία αυτού του περίφημου στικακίου. Είναι ένα, είναι πολλά, ποιοι το έχουν πειράξει, πότε έχει αλλοιωθεί. Αυτά σε ένα βαθμό μπορούμε να τα μάθουμε. Ναι. Και δεν θα μείνουμε λοιπόν σε μια δετεκτιβική συζήτηση ποιος έδωσε τι. Θα έχουμε και πραγματικά από πραγματογνωμοσύνες, θα έχουμε πραγματικά στοιχεία. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχει ντεντεκτιβικό στυλ όλο αυτό, αλλά έχει και βαθύτατα πολιτικά ουσιαστικό. Γιατί όταν από αυτό εξαρτώνται όλες οι πολιτικές εξελίξεις και πρώτος ο οποίος υφίσταται τις πολιτικές εξελίξεις είστε εσείς, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πως δεν είναι απλά ντεντεκτιβικό. Ούτε εμένα μου αρέσει να κάνω το ντεντεκτιβ, δεν είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει. Αναγκάζομαι γιατί έτσι πρέπει. Αυτό το οποίο τώρα πάμε να δούμε είναι τη σειρά των πραγμάτων. Φεύγει ο κύριος Καπελέρης από το ΣΔΟΕ και γίνεται ειδικός γραμματέας, μάλιστα, και αντικαθίσταται από τον κύριο Διώτη. Πώς έχει τώρα η σειρά, η μεταφορά? Καλό τον κύριο Διώτη και του λέω έχω δώσει στον προκατοχό σου 20 ονόματα τα οποία μας έχουν έρθει από τη Γαλλία και τώρα πάρε όλα τα στοιχεία και του δώσατε όλο έρμα. Του δώσατε το USB, το stick. Αυτό το οποίο είχατε, όπως είπατε, στο γραφείο σας. Γιατί έγινε αυτό, γιατί εκεί το δώσατε όλο? Διότι πλέον έχει ξεκινήσει η έρευνα, έχει αποδώσει ό,τι έχει αποδώσει. Έτσι. Και κάποια στιγμή ο υπουργός πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία και να είναι και ο ΣΔΟ πρώτων ευθυνών του για να κάνει όλη την έρευνα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει εικόνα. Υπάρχει και ένα παραπάνω στοιχείο. Το οποίο είναι ότι αν. Γιατί και εγώ έχω από το νομικό μου σύμβουλο να μου λέει: κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο, δεν μπορεί να ζητήσει από τις ελβετικές αρχές, αλλά μπορεί να γίνει ως στοιχείο της έρευνας. Έχω και ένα παραπάνω στοιχείο, και αυτό δεν έχει να κάνει με μη εμπιστοσύνη στον ένα και εμπιστοσύνη στον άλλον. Έχω απέναντί μου στον κύριο Διώτη και κάποιον ο οποίος είναι νομικός και ο οποίος είναι ένας πρώην εισαγγελέας και ο οποίος άρα μπορεί να μπορέσει να το χειριστεί αυτό με τρόπο πιο ουσιαστικό και πιο συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν. Το δίνω ολόκληρο. Εγώ και θα σας θέλω, πω προσέξτε, θέλω τις παρατηρήσεις του καλόπιστου ή κακόπιστου τρίτου. Τελειώστε τη φράση σας. Ναι, όχι, τελείωσα, παρακαλώ. Ότι φτάνετε να δώσετε στον επόμενο επικεφαλής του ΣΔΟΕ το σύνολο πια των αρχείων. Θα πει ο κακόπιστος ότι δώσατε το στικ γιατί έχει αλλοιωθεί και έχουν φύγει κάποια ονόματα. Γιατί δεν έδωσε ο κύριος Παπακοσταντίνου το CD, το αρχικό? Γιατί είναι πιο ασφαλές το stick? Είναι μια εξήγηση. Αλλά δεν είναι η απόλυτη εξήγηση. Συμφωνείτε σε αυτό? Όχι, προσέξτε. Επειδή ό,τι και να σας πω επ' αυτού. Θα υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Να γίνουν οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες πάνω στα αρχεία αυτά για να καταλάβουμε ποιος έχει κάνει την αλλίωση, γιατί δεν την έχω κάνει εγώ. Δεν γνωρίζω ποιος την έχει κάνει και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Δεν γνωρίζω ποιος την έχει κάνει. Έχω στο μυαλό μου διάφορες θεωρίες και υποψίες. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αν δεν έχω στοιχεία. Άρα λοιπόν να γίνουν, γιατί αλλιώς θα μείνουμε σε αυτό. Σου είπα, μου είπες, θα μπορούσε να έχει γίνει εκείνο, θα μπορούσε να γίνει το άλλο. Να μείνουμε τώρα σε αυτά που είπατε. Λέτε, εγώ δεν την έχω κάνει. Δεν γνωρίζετε κάτι, θα μπορούσε να έχει γίνει στην περίοδο της δικιάς σας υπουργίας, δηλαδή. Δεν το γνωρίζω και δεν το νομίζω.
Ναι. Πάντως δεν είναι κάτι που μπορείτε να το αποκλείσετε. Μπορώ να το αποκλείσω, νομίζω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι να σας πω. Mm-hmm. Αυτό υποτίθεται ότι μπορεί να το διασφαλίσει η έρευνα των ηλεκτρονικών αρχείων, γιατί όπως μαθαίνουμε, δεν είμαι κι εγώ ειδική, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βρεθεί πότε έγινε η αλλίωση, φτάνει να υπάρχει. Αυτό περιμένω και εγώ, κυρία Στάιν. Ναι. Αυτό περιμένω και εγώ. Διότι όσο δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε. Και όταν λέτε ότι έχετε... Και προσέξτε, ανακυκλωνόμαστε. Ναι. Σε ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Μα εκεί βρίσκεται το σημαντικό στοιχείο για εσάς. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η σύσταση της προκαταρκτικής εξέτασης. Πέρα από το σημαντικό στοιχείο για εσάς. Επιτροπής για εσάς. Απολύτως μαζί. Ναι. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά και το ότι κατά πόσο. Αυτό είναι το κεντρικό. Αυτό είναι το κεντρικό. Πέραν όμως από αυτό, υπάρχει και το ερώτημα, το νομίζω πως αυτό απασχολεί, αν θέλετε, εμένα. Το ερώτημα όμως που απασχολεί τον κόσμο είναι, ωραία. Κάνατε κάτι όμως με τους υπόλοιπους 2059. Θα το δούμε αυτό. Θα σας το ρωτήσω αν κάνατε και τι κάνατε και τι αποτελέσματα υπάρχουν. Είπατε πριν και το έχετε ξαναπεί σε δηλώσεις σε εφημερίδες ότι έχετε κάποιες υποψίες για το από πού, από ποιους και πότε έγινε η αλλίωση. Δηλαδή εσείς γνωρίζετε περίπου. Όχι. Αλλά οι υποψίες σας από τι τροφοδοτούνται. Ακούστε, από ένα πολύ απλό γεγονός. Ξέρω ότι δεν το έχω κάνει εγώ. Ναι, άλλο ξέρω ότι δεν το έχω κάνει άρα εγώ. Πρέπει να αρχίσω, άλλο άρα έχω υποψίες προς κάποια κατεύθυνση. Άρα βάζω το μυαλό μου και σκέφτεται. Αλλά εγώ δεν θα κάνω αυτό το οποίο μου κάνανε εμένα το τελευταίο δεκαήμερο, mm-hmm. που είναι να κρυθώ ένοχος και να βγω πρωτοσέλιδο ένοχος, καταζητείτε από το αυτί στον κορυδαλό και να δικαστώ, καταδικαστώ και εκτελεστώ χωρίς να υπάρχουν καν στοιχεία. Ναι. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό. Δεν θα κάνω το ίδιο ανεύθυνο πράγμα σε οποιονδήποτε άλλον. Έχω σκέψεις και υποψίες. Αλλά έχουμε μπροστά μας μια διαδικασία. Πού θα τις καταθέσετε, στη Βουλή? Δεν θα καταθέσω στη Βουλή. Θα υπάρξει μια διαδικασία στην οποία, στην οποία η προανακριτική θα ψάξει μια σειρά από πράγματα. Αλίμονο αν εγώ. Όχι, λέω τις αρχίσω... υποψίες αυτές. Μα με συγχωρείτε, αλίμονο εγώ αρχίσω να λέω, πιστεύω ότι μπορεί να είναι εκεί. Καταρχάς, οι πραγματογνωμοσύνες θα δείξουν, ελπίζω, πολλά πράγματα. Mm-hmm. Να επισημάνω δύο πράγματα ακόμη, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι στη διαδρομή αυτή από τα χέρια σας του ΣΤΙΚ, που έχει τη λίστα με τα ονόματα, και παραλαμβάνοντας το αρχικό CD, είπαμε δεν το πρωτοκολλήσατε, μας εξηγήσατε για ποιο λόγο δεν το κάνατε, και στην παράδοση που κάνατε των 20 ονομάτων στον κύριο Καπελέρη έγινε ατύπωση, αλλά και την παράδοση του ΣΤΙΚ που δώσατε στον κύριο Διώτη, πάλι ατύπωση έγινε. Ναι, έτσι, και για να καταλάβουμε γιατί έτσι, η ιστορία της πρωτοκόλλησης είναι λίγο έτσι. Ο κύριος Διώτης γιατί δεν το πρωτοκόλλησε? Έπρεπε να το πρωτοκολλήσει ο κύριος Διώτης. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το κάνουμε στον κύριο Διώτη. Και θα σας πει ότι δεν είχε λόγο να πρωτοκολλήσει κάτι το οποίο του εδόθη ατύπως. Και κάτι το οποίο είναι απόρριτο. Γιατί δεν το δώσατε ατύπως? Γιατί το έδωσα ατύπως. Με το ίδιο σκεπτικό που δεν το πρωτοκολλήσατε. Που δεν το πρωτοκόλλησα, ακριβώς το ίδιο. Να σας πω κάτι, εκείνη τη στιγμή δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος από το να ξεπερδέψω εγώ για να μην έχω να απαντήσει τίποτα. Αν έγραφα ένα χαρτί και έλεγα για τις ενέργειές σας. Ωραία. Του είπατε όμως τι πρέπει να ερευνήσει. Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Στάιν, όλη εκείνη την εποχή, προσέξτε, επιτρέψτε μου, είχαμε όλοι μας την αγωνία το πώς να μπορέσουμε να χτυπήσουμε φοροφυγάδες οι οποίοι διαφεύγουν. Και την αγωνία αυτή την εκφράσαμε πολύ συγκεκριμένα. Ήξερα ότι ο ΣΔΟΕ δεν λειτουργεί καλά. Και δημιουργήσαμε το θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα, στον οποίο σήμερα όλοι ομνίουν. Mm-hmm. Αλλά τότε πολεμήθηκε και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και το οποίο καταψήφισαν όλα τα κόμματα στη Βουλή. Γιατί ο θεσμός του οικονομικού εισαγγελέα? Για να συντονίζει το ΣΔΟΕ. Κάναμε, νομοθετήσαμε μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτοτέλεια του ΣΔΟΕ. Mm-hmm. Για να μην έχει κανένας υπουργός την υποχρέωση να δώσει εντολές στο ΣΔΟΕ. Να κινείται αυτοβούλος και αυτοτελώς στο ΣΔΟΕ. Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Κάναμε δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, όπως επίσης, επιτρέψτε μου, όπως επίσης το γεγονός ότι δώσαμε τη δυνατότητα του αυτόφορου. Το άνοιγμα των λογαριασμών με το οποίο σήμερα στέλνουν τα ραβασάκια σε όσους έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω. Τη δυνατότητα του να υπάρχει προφυλάκηση. Όλα αυτά έγιναν με νομοθεσία την οποία πέρασα εγώ το 2010. Αυτά τα οποία κάνατε, σας είπα από την αρχή ότι
δεν έχω κι εγώ την πρόθεση. Φαντάζομαι ότι δεν αυτά έχει τα την οποία έκανα χρωματίζουν όμως, επειδή αμφισβητούν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αμφισβητείτε το κατά πόσον εγώ ήθελα ή όχι να καλύψω φοροφυγάδες. Αυτά που λέτε τώρα δεν αμφισβητούνται ότι κάνατε αυτές τις ενέργειες. Αμφισβητούνται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Στο ζήτημα πράγματα. Αυτό έχουν ακούστηκαν απίθανα πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Μέχρι 2 μέρες πριν έρθει η γαλλική λίστα, ακούγαμε βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε ότι υπάρχουν άλλα 600 ονόματα τα οποία τα κρύβεται. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εντάξει, και αυτά ακούστηκαν και έχετε δίκιο ότι ακούστηκαν πολλά τα οποία δεν υφίστανται στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι έχουμε κατηγορηθεί και εγώ, αλλά και όχι μόνο εγώ, έτσι, για ότι δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα με τη λίστα. Ότι θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Ότι δεν θέλαμε να κάνουμε, νομίζω το έχω αποδείξει ότι δεν είναι έτσι. Yeah. Ότι θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες, επίσης έχει αποδειχθεί, γιατί εγώ έδωσα όλα τα στοιχεία. Εδώ και το τελευταίο βεβαίως, ότι για μένα θέλησα να καλύψω τις εξάδερφες μου. Τώρα, αυτό καλύπτει τους μεγαλοσχήμονες, το θέμα των συγγενών σας. Πέστε μου πώς έφτασε στα χέρια του κυρίου Βενιζέλου, γιατί εσείς φεύγετε στον ανασχηματισμό και γίνεται του Ιουνίου του 2011 και γίνεται Υπουργός Οικονομικών ο κ. Βενιζέλος. Τον ενημερώσατε γι' αυτό? Όχι, γιατί δεν ήταν... Δεν είναι το λογικό να τον έχετε ενημερώσει? Θεωρείτε ότι το ζήτημα αυτό ήταν το μείζον ζήτημα για το οποίο θα ενημερώσει ο ένας Υπουργός Οικονομικών τον επόμενο? Όχι μόνο γι' αυτό. Αυτό ήταν πλέον επιχειρησιακό ζήτημα. Και ως επιχειρησιακό ζήτημα, εφόσον ο κ. Διώτης είχε την ευθύνη, ήταν για τον κ. Διώτη να ενημερώσει τον κ. Βενιζέλο. Ο κύριος Διώτης πράγματι ενημέρωσε τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Διώτης ποτέ δεν με ρώτησε κάτι σχετικά με τη λίστα. Δεν ήθελε να μου πει, μου έδωσε κάτι ο Διώτης, τι λες ή γιατί δεν μου είπες τίποτα. Ο δρόμος είναι διπλός βέβαια. Εάν σας απασχολούσε που όπως δείχνουν τα πράγματα θα έπρεπε να σας απασχολεί η λίστα αυτή, όπως απασχόλησε όλες τις χώρες. Επειδή ξεχνάμε λίγο και τις περιόδους. Θα μπορούσατε να ενημερώσετε τον επόμενο. Δεν μιλάμε για μια κανονική πολιτική περίοδο όπου έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών να αντικαθίσταται από έναν άλλον και προχωράμε. Μιλάμε για μια περίοδο στην οποία παραλίγο να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι, η οποία δεν έπεσε στο παραπέντε. Και έναν νέο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος συμβαίνει είναι και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος είχε γύρω του τους περισσότερους συνεργάτες του δικούς μου και άρα εκεί θα τον ενημέρωνε για όλα τα ζητήματα αυτά. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί εδώ πέρα έχουμε όλη αυτή τη σειρά με το αρχικό CD, το οποίο κάπου βρίσκεται, βρέθηκε στο γραφείο σας, δεν υπάρχει τώρα, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθεί, αν θα βρεθεί. Έχουμε τη μεταγραφή στο stick που λέτε, που είχατε στο δικό σας γραφείο που το δώσατε στον κύριο Διώτη. Το ίδιο stick πάει στον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος ενημέρωσε μετά. Για ποιον μιλάτε? Για τον επόμενο. Θα τον ρωτήσουμε τον λοιπόν, κύριο Βενιζέλο. Λοιπόν, τώρα σας παρακαλώ. Λέτε, η ερώτηση είναι, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, το ότι ρωτάω εσάς δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ερωτηθεί και κάποιος άλλος. Προφανώς δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι... Εμείς μιλάμε σήμερα γι' αυτό. Βεβαίως. Η ενημέρωση γίνεται για όλα αυτά τα ζητήματα από τους αρμόδιους που έχουν τους φακέλους και τους χειρίζονται. Εδώ ο κύριος Διώτης είχε ένα εμπιστευτικό, ένα απόρριτο αρχείο για το οποίο έπρεπε να ενημερώσει, όπως και έκανε κάποια στιγμή τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Διώτης έκανε μία κρίση. Έτσι. Έκρινε ότι δεν ήταν χρησιμοποιήσιμο το αρχείο αυτό. Και ενημέρωσε συναφώς τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος συμφώνησε με την κρίση του. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να διακρίνω, είπα και στην αρχή ότι δεν είναι εύκολο το ζήτημα αυτό, ακριβώς γιατί ακόμα και χώρες που τα έχουν χρησιμοποιήσει, και δεν εννοώ σε δικαστήριο, αλλά για να στριμώξουν φοροφυγάδες, όπως η Γαλλία, το βρήκαν μπροστά τους ορισμένες φορές, όπως με το ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας. Όμως εγώ πίστευα, και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι μπορεί κανένας να αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά. Πράγμα που δεν έγινε όμως. Έναυσμα... Ούτε επί της δικιάς σας υπουργίας. Όχι, επί της δικιάς μου υπουργίας όμως το έδωσα για να γίνει ακριβώς αυτό. Και το έδωσα όχι μία φορά, έδωσα στην αρχή τα 20 και στη συνέχεια το σύνολο. Και το έδωσα για αυτό το λόγο, το έδωσα για κάποιο άλλο λόγο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι οποιαδήποτε έρευνα είχε ξεκινήσει κατά τη δική μου περίοδο, μετά σταμάτησε έτσι. Ναι. Κύριε Παπακοσταντίνου, να σας κάνω μια ερώτηση πριν διακόψουμε για ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα σε ό,τι αφορά τα περίφημα στικάκια. Ξέρετε εσείς αν έγιναν πολλές κόπιες
και στη δικιά σας υπουργία που λέτε ότι το πήρατε το ένα στικάκι και το βάλετε στο γραφείο σου και το δώσετε στον κύριο Διώτη μετά, αλλά και μετά. Επί δικιά σας υπουργία, ξέρετε αν υπάρχουν και άλλα στικάκια. Όχι, δεν νομίζω πως υπάρχουν από τη δική μου υπουργία. Γιατί είστε τόσο σίγουρος? Γιατί εγώ είχα. Ενώ δεν είστε σίγουρος που είναι το CD, ας πούμε, είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχουν άλλα στικάκια? Διότι το στικάκι ήταν στο γραφείο μου, δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχει γίνει από εκεί αντίγραφο. Και, αλλά δεν έχω εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί μετά. Δεν έχω εικόνα. Mm-hmm. Απλώς αναρωτιέμαι τα στοιχεία που διέρευσαν. Τι διέρευσαν? Διέρευσαν τα ονόματα απλώς ή διέρευσαν τα αρχεία αυτά καθεαυτά? Ναι, έτσι όπως μου τα λέτε όμως, τι εικάζετε? Αφού δεν είδατε τις λίστες και λοιπά, ότι τα ονόματα των συγγενών σας υπήρχαν και κάποιος τα έβγαλε ή δεν υπήρχαν καθόλου? Κάνω μία λογική αυτή που λέει ότι εφόσον αυτό το οποίο ήρθε τώρα το Δεκέμβρη, σύμφωνα με τους Γάλλους, είναι πανομοιότυπο με αυτό που είχε έρθει τον Οκτώβριο. Ότι υπήρχαν. Υπήρχαν. Τον Οκτώβριο 2010, έτσι είναι. Έτσι. Οι Γάλλοι λένε ότι αυτό που ήρθε το Δεκέμβρη του 2012 είναι πανομοιότυπο με αυτό που είχε έρθει τον Οκτώβριο του 2010. Mm-hmm. Και σε αυτό που ήρθε το Δεκέμβρη του 2012 υπήρχαν όλα και τα τρία αυτά. Άρα πρέπει να υπήρχαν και τότε. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Netquick και στη συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, μιλήσαμε πολύ. Νομίζω ότι τα βάλαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτό. Εσείς το χαρακτηρίσατε δεκτυβική λειτουργία, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Να δούμε και μερικά πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές φάσεις, της ούτως ή άλλως κρίσιμης πολιτικής περίοδου που περνάμε τα τρία τελευταία χρόνια. Με αφορμή την υπόθεση αυτή την οποία συζητάμε και τη δικιά σας εμπλοκή, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και στις δύο προτάσεις είστε το κεντρικό πρόσωπο. Ήδη έχετε πει ότι δεν θα αφήσετε να γίνετε η μοναδική ηφηγένεια σε μια τέτοια υπόθεση. Τι εννοείτε? Εννοείτε ότι δεν έχετε εσείς καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη, ή εννοείτε ότι υπάρχουν κι άλλοι? Κυρία Στά, εννοώ ότι προφανώς πρέπει να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες σε όλους όσους ανήκουν. Εμένα δεν μου αρέσει η λογική της ποινικοποίησης ευθυνών. Βέβαια, αν υπάρχουν ποινικές, προφανώς και αυτές πρέπει να διερευνηθούν. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να διερευνήσουμε πρώτα τα γεγονότα και στη συνέχεια να διερευνήσουμε τα πρόσωπα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η σπουδή, αυτή η βιασύνη να χρεωθεί όλο πάνω μου. Να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό για το πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη η χώρα να εξακολουθήσει να έχει κυβέρνηση και το φάσμα της ακυβερνησίας ή το να πέσει, και εγώ θέλω να μείνει κυβέρνηση. Αλλά όχι όμως να πάω εγώ φυλακή για να μπορέσει να διατηρηθεί η κυβέρνηση. Διότι κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια, ξαφνικά, το θέμα της κάθαρσης του πολιτικού συστήματος να είμαι εγώ. Η κάθαρση του πολιτικού συστήματος είμαι εγώ, κυρία Στάι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα της λίστας όλων των ολιγοριών, όλων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει. Εγώ θα πληρώσω τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης και ό,τι έχει σωρευτεί. Έτσι το βλέπετε. Έτσι το βλέπετε. Μπορώ να το δω διαφορετικά. Κοιτάξτε, μπορώ να το δω διαφορετικά. Συζητήσαμε επί μία ολόκληρη ώρα για το περίφημο CD, για το stick, για την ύπαρξη των ονομάτων των συγγενών σας. Και λέτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος έβγαλα τα ονόματα αυτά μέσα από εκεί. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ποιος μπορεί να τα έβγαλε. Δηλαδή, με παραπέμπεται σε μία διαβολική σκευωρία εις βάρος σας. Δεν σας παραπέμπω σε καμία διαβολική σκευωρία. Ενώ η λογική λέει ότι... Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για λογική, κύριε Ιεραστάη? Να μιλήσουμε για λογική. Για λογική μιλάμε τόση ώρα. Επειδή μιλάμε για λογική... Δεν την βρίσκουμε παντού. Επειδή μιλάμε για λογική, εάν το είχα κάνει εγώ, δεν θα έβγαζα άλλους 10 για ξεκάρφωμα? Δηλαδή, τέτοια αυτοενοχοποίηση σας φαίνεται λογικό? Να βγάλω άλλα 5 ονόματα που να παραπέμπουν στον Α, στο Β και το Γ. Έβγαλα τα 3 ονόματα που παραπέμπουν σε μένα. Να σας πω μια άλλη λογική, επειδή μιλάμε για λογική. Ποιος άλλος είχε κίνητρα, κύριε Βαξεβάνη? Μισό λεπτό, να σας πω μια άλλη λογική. Γιατί η λογική λέει ότι μόνο εσείς. Βγαίνει στο περιοδικό του κύριου Βαξεβάνη μια λίστα με 2059 ονόματα. Mm-hmm. Αν εγώ λοιπόν ήξερα ότι λείπουν τα 3 ονόματα των εξαδέρφων μου, γιατί δεν έβγαινα την επόμενη μέρα
ουρλιάζοντας ότι δεν είναι αυτή η πραγματική λίστα, ότι λείπουν ονόματα. Και να το τελειώνω το ζήτημα. Να το καθαρίσω. Εάν να πω ότι κάποιος πάει, πάει να παγιδεύσει. Ότι υπάρχουν τα ονόματα. Βεβαίως. Μα φαντάζομαι ότι. Αν γνώριζα ότι ξαδέρφος μου ήταν εκεί πέρα. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην το έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το είχατε χειριστεί. Προσπαθώ να σας δείξω. Να σας πω, εάν γνωρίζετε από την αρχή ότι υπήρχαν συγγενείς σας, θα έπρεπε από την αρχή να το πείτε. Για να το πετάξετε είχα από πάνω λοιπόν, σας. Είχα, λοιπόν, είναι μια άλλη εκδοχή είχα, λοιπόν, αυτή, ας πούμε. Είχα λοιπόν μία σειρά από τρόπους για να γλιτώσω εάν ήξερα ή αν προσπάθησα να τις αφαιρέσω για να γλιτώσω αυτό το οποίο έφτιαξα. Να σας πω και μια άλλη σκέψη που μου έρχεται αυτή τη στιγμή που λέτε ότι. Εάν βλέπατε τη λίστα που έβγαλε ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Όχι, την είδα τη λίστα που έβγαλε. Ναι, όπου δεν υπήρχαν τα ονόματα των συγγενών σας, θα βγαίνατε να ουρλιάξετε ότι όχι, δεν είναι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ονόματα. Μα λέτε όταν ότι... ήδη ξέραμε ότι θα έρθει η πρωτότυπη και θα συγκεντρωθεί. Κύριε Παπακοσταντίνου, στην αρχή της κουβέντας μου είπατε ότι δεν είδατε ποτέ. Βεβαίως. Τα ονόματα που υπήρχαν στην λίστα. Εάν όμως, όπως πιστεύετε. Εσείς δεν ξέρω αν πιστεύετε. Εσείς, εμπάσχετος, πιστεύει ο κόσμος και λέει ότι τα είχα δει. Έτσι, εάν τα είχα δει και τα είχα βγάλει και έβγαινε η λίστα του Βαξεβάνη, τι θα ήταν μια ιδανική στιγμή για μένα να βγω και να πω τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά. Δεν μου κολλάει και πολύ αυτό. Γιατί πάλι θα κάποιος θα σας έλεγε, αφού ξέρετε ότι υπήρχαν, γιατί δεν τα ελέγξατε πρώτα αυτά τα ονόματα. Κύριε Στάρ, γιατί ακριβώς είχα μια σειρά σας. Από ευκαιρίες. Ναι. Εάν πράγματι έχω κάνει αυτό το οποίο μου καταλογίζετε, για να το βγάλω από πάνω μου. Με τον Α ή με τον Β τρόπο. Το γεγονός ότι είναι ένα τόσο χονδροειδές πράγμα, ναι. Στο οποίο λείπουν τρία ονόματα τα οποία ευθέως έχουν να κάνουν με τον τέος Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είχε στην κατοχή του αυτή τη λίστα, ναι. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά βεβαίως μπορεί να το πιστέψει κόσμος, αλλά... Είναι και αρκετά ναι. Περίεργο. Έτσι. Ωραία. Ναι, έχετε όμως, πει ότι δεν όμως, είμαι τόσο βλάκας. Όμως, και αυτό έχει τη δικιά θέμα, του δεν έχει τη δικιά βλακίες, λογική, δεν βέβαια. Δεν είναι θέμα μόνο βλακίες, είναι και θέμα παραλόγου της όλης ιστορίας. Ποιος άλλος θα είχε. Με ξαναπάτε. Δεν πρόκειται να όχι, πάω. Όχι, θα σας και... πάω και γιατί μα δεν είναι πρόκειται, κρίσιμο. Κυρία Στάι, δεν πρόκειται κύριε εγώ να κάνω εργασίες. Ποιος δεν θα είχε αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι στιγμή εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Δεν εγώ θέλω, εγώ θέλω, εγώ θέλω, θέλω αρχές. Να είμαι θεσμικός. Θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές θα διερευνήσουν. Εγώ δεν σας λέω να μου πείτε ονόματα. Μα ούτε μπορώ σας να σας εικάσω και μπορούσε... να πω θα μπορούσε να ήταν αυτός, θα μπορούσε να ήταν εκείνος. Για όνομα του Θεού. Δεν γίνεται να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Κάποιοι που ήθελαν να στήσουν μια σκευωρία εις βάρος σας. Αυτό μου λέτε. Εφόσον δεν το έβγαλα εγώ, κάποιος άλλος το έχει βγάλει mm-hmm. και αυτός ο άλλος πρέπει να δούμε αν μπορούσε να το κάνει, που νομίζω πολύ μπορούσαν, και ποια ήταν τα κίνητρα για να το κάνει. Που νομίζω υπήρχαν κίνητρα. Εδώ λοιπόν εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Ως ο μοναδικός υποτιθέμενος υπεύθυνος ναι. για μια ιστορία η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Ως διαμαγείας λύνεται το ζήτημα εκκρεμωτήτων που πιθανόν να είχαν άλλοι και ξαφνικά εγώ είμαι στην πειρά και εξαγνίζεται το πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, έτσι όπως μου το περιγράφετε βέβαια, αυτοί οι άλλοι δεν μπορεί να είναι πάρα πολλοί. Δεν θέλετε να τους περιγράψετε, αλλά τους υποδεικνύετε. Δεν υποδεικνύω και δεν περιγράφω κανένα, κύριε Στάι. Γιατί δεν έχω τα πάντως στοιχεία. Είναι λίγα τα πρόσωπα που είναι στα χέρια του. Ούτε. Τα περίφημα αρχεία. Προσέξτε, κύριε Στάι. Και ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, διαβάσει, είναι οι δύο επικεφαλής του ΔΟΑ. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία. Προς τα που στρέφεστε αυτή τη στιγμή. Όποιος διαβάσει τη δικογραφία η οποία έχει πάει από τους οικονομικούς αγγελείς στη Βουλή. Θα δείτε αποτυπώνει γεγονότα. Από πού και ως πού τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης με τέτοια ευκολία αποφάσισαν πως τα γεγονότα αυτά ερμηνεύονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Και γιατί αυτή η σπουδή και του δικού μου του κόμματος, αυτό το οποίο με έβγαλε έξω από τις τάξεις του, είχε τέτοια σπουδή να βγάλει μέχρι και non-paper, επιχειρηματολογώντας γιατί εγώ είμαι ένοχος. Μιλάτε για αυτό, νομίζω ότι την έχουμε εδώ πέρα, που λέει ότι μιλάω για να την πρόταση που υπογράφηκε... τυχόν ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης. Όχι, αυτό μιλάω, όχι, μιλάω, λέω ότι αυτό που εστάλει τώρα, πρόσφατα, μετά από τη σύγκριση και τα τρία ονόματα που λείπουν, έτσι. Αυτό που εστάλει δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δείχνει τις διαφορές. Έτσι. Αλλά η πρόταση η οποία πήγε στη Βουλή από τα τρία κόμματα κάνει αμέσως τη μοναδική ερμηνεία κατά αυτούς. Το στέλνει πάνω μου
και τελειώνει. Να εικάσω δηλαδή ότι συμφωνείτε με την πρόταση που κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην εικάσετε τίποτα. Καταρχάς δεν την έχω διαβάσει. Και άρα δεν μπορώ, να εκφράσω γνώμη. Ακούσατε για κάτι το οποίο δεν έχω, διαβάσει. Όμως εγώ γενικώς, ότι στο κάδρο βάζει εσάς. Εγώ γενικώς επαναλαμβάνω, θα προτιμούσα να υπάρξει μία εξεταστική ή προανακριτική η οποία να μην έχει ευθέως τα ονόματα και να διερευνήσει τα γεγονότα. Να τα διερευνήσει όμως πραγματικά. Mm-hmm. Όχι, για εσάς, κύριε Παπακοσταντίνου, μία προανακριτική. Συγχωρείτε, κύριε Σταϊ. Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λένε τα τρία κόμματα τα κυβερνητικά? Αμφισβητώ ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες να είναι αρκετές για να είμαι εγώ ο μοναδικός ο οποίος ήδη έχει προαποφασιστεί ότι θα πάει και θα παραπεμφθεί από την προανακριτική για το επόμενο στάδιο, όποιο και να είναι αυτό. Δεν θεωρείτε ενδείξεις αυτή την υπόθεση που συζητάμε το σύνορα με σας κατηγορούν σε για τέτοιες υποθέσεις, νόθευση εγγράφου, αυτό ναι, είναι το χαρακτηριστικό. Σε τέτοιες υποθέσεις, κυρία Στάι, και παράβαση καθήκοντος, κοιτάει κανένας, και είναι το ζήτημα ισχυρίτε. Αυτό που... Πού είναι τα ονόματα και πού πήγε το CD. Ωραία. Όποτε έχουν υπάρξει ονομαστικές αναφορές σε προηγούμενες προανακριτικές, έγιναν σε πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, καταγγελίες, επώνυμες, σε τελείως διαφορετική βάση από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως δείχνουν κάποιες ενδείξεις και γύρω από αυτά κατασκευάζουμε μια ήδη σίγουρη ιστορία. Mm-hmm. Και πάμε να την ψηφίσουμε στη Βουλή για να ξεπερδεύουμε. Έτσι, και να παραπεμφθεί και να πάει στα επόμενα βήματα. Εγώ θέλω να πάμε στα επόμενα. Δεν μου απαντήσατε όμως, γιατί μου είπατε ότι δεν γνωρίζετε ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας απάντησα ότι εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μία πρόταση προανακριτικής, δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τα γεγονότα, τη διερεύνηση των γεγονότων, όποιος και να αφορά αυτό. Έτσι. Και αυτά συνήθως δεν οδηγούν στο πουθενά, αυτές οι γενικεύσεις. Όχι, όταν με συγχωρείτε, οι γενικεύσεις σημαίνει ότι την κάνουμε γενικώς. Στο τέλος φτάνουμε και κοιτάμε πρόσωπα, έτσι. Αλλά ξεκινάμε από τα γεγονότα και δεν πάμε στα πρόσωπα κατευθείαν. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι, κυρία Στάι. Εγώ θέλω να γίνει εδώ που είμαστε η προανακριτική. Και θέλω, γιατί θέλω να φτάσω σε κάποιο σημείο όπου να αποδείξω ότι δεν ήμουν εγώ αυτός. Και για να γίνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει ούτε η παραγραφή ούτε οτιδήποτε άλλο. Επειδή ακούω πολλά για αυτά. Έτσι. Η προανακριτική είναι. Και θέλω να αποδοθούν. Πιθανώς προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Και θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Έτσι. Δεν θέλω απλώς εγώ να βγω αθώος. Θέλω να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Ναι, ξέρω ότι η προανακριτική είναι προθάλαμος για το ειδικό δικαστήριο. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο? Είμαι έτοιμος να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να αποδείξω τι έχω και τι δεν έχω κάνει, κυρία Στάι. Όπου χρειαστεί να το κάνω αυτό. Σε ειδικό δικαστήριο είναι αυτό. Στην τακτική δικαιοσύνη είναι αυτό. Θα το κάνω. Αν με ρωτάτε αν είναι εύκολο, προφανώς δεν είναι εύκολο ούτε για μένα ούτε για την οικογένειά μου. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει φως σε αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει το σύμβολο. Το σύμβολο όλων των αποτυχημένων προσπαθειών κατά της φοροδιαφυγής, όλη της αποτυχίας ενός πολιτικού συστήματος να κάνει κάτι με τους φόρους. Δεν είναι. Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχατε. Στις οποίες αποτυχίες συμμετείχαν πάρα πολλές κυβερνήσεις και εγώ. Είμαι περήφανος που ήμουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έκανε τουλάχιστον 10 πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ για τη φοροδιαφυγή. Και τα έκανε με όλο τον κόσμο απέναντι. Όλο τον κόσμο να σας απέναντι. Κάνω, γιατί φτάνουμε προς το τέλος, να σας κάνω δύο ερωτήσεις πηγαίνοντας προς τα πίσω. Θεωρείτε ότι έχετε μια μεγάλη πολιτική ευθύνη, γιατί ξέρετε ότι είστε από τα πρόσωπα που πολλοί σας καταλόγησαν μεγάλη αλαζονία την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αν γυρνούσατε προς τα πίσω, με την εξέλιξη που έχουμε τώρα, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προφανώς ή θα ακολουθούσατε κάποιες διαφορετικές? Το είπα και εγώ πριν. Προφανώς όχι. Έτσι. Θα έκανα μία σειρά από πράγματα διαφορετικά. Θα έκανα μία σειρά από πράγματα διαφορετικά και για κάποιο τρόπο και για κάτι το οποίο δεν φρόντισα, που ήταν να προστατεύσω και τον ίδιο τον εαυτό μου. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Θέλετε, γιατί λειτουργούσα με λίγο διαφορετικό τρόπο? Γιατί εγώ δεν ήξερα πώς παίζει το πολιτικό παιχνίδι? Γιατί εγώ δεν ζήτησα ποτέ προστασία κανενός? Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν χρωστούσα ποτέ σε κανένα και έκανα πάρα πολλούς εχθρούς? Δεν προστάτεψα ποτέ τον εαυτό μου και τώρα το βρίσκω μπροστά μου αυτό. Mm-hmm. Θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά. Και θα κάνατε προφανώς αυτή τη λειτουργία την οποία σας έβαλα από την αρχή της συζήτησης, της διασφάλισης και των στοιχείων. Έτσι ώστε να μην είμαστε και όλοι εμείς με αυτή την απόλυτη δυσπιστία απέναντι σε αυτά τα οποία συζητήσαμε απόψε. Στο ναι, τι έγινε γιατί το έκανε αυτό. Γιατί διαμέσου αυτής της ιστορίας αδικείται. Το αν αδικούμε εγώ ή όχι είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Αδικείται η προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής που έγινε.
Και αδικείται και η γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης εκείνον τον καιρό. Έτσι. Και αυτό με στεναχωρεί, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω. Επειδή και η δικιά σας η θέση, όποια και να είναι η εξέλιξη, είτε ακολουθηθεί το ειδικό δικαστήριο, είτε η κλασική ποινική διαδικασία, θα εξαρτηθεί από το νόμιμο ή το μη νόμιμο των καταθέσεων των συγγενικών σας προσώπων. Εάν δηλαδή είναι νόμιμα χρήματα και αν, δεν, και αν είναι φορολογημένα. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε. Μιλήσατε με τις εξαδέλφες σας και με τους συζύγους τους. Είναι νόμιμα και φορολογημένα αυτά τα χρήματα? Έχουν κάνει... Ξέρετε, αυτό είναι κρίσιμο και για εσάς, γιατί κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που δεν ήταν νόμιμα, γι' αυτό τα βγάλαν από εκεί. Απολύτως. Εξ όσων ξέρω, μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Απολύτως. Ναι. Αλλά αυτό θα φανεί. Έτσι, δεν, ό,τι και να σας πω εγώ, θα παρουσιαστούν στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα, θα παρουσιάσουν τα στοιχεία. Έτσι, δεν έχει νόημα να. Ναι. Εγώ, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Εγώ δεν είχα ποτέ λογαριασμό στην Ελβετία. Δεν είχα ποτέ offshore. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με offshore. Δεν έχω την οικονομική επιφάνεια των εξαδέρφων μου, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους, γιατί έχουν την οικονομική επιφάνεια που έχουν. Και αυτό που με τρελαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αμφισβητείται και η δική μου ηθική υπόσταση σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Διαβάζω απίθανα πράγματα στον τύπο. Κυρία Στάι, εγώ βγαίνω από την πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής αυτή τη στιγμή. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την πήκα. Έχω ένα και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι εξοχικό, το έχω χτίσει πριν από 10 χρόνια. Το έχω χτίσει με δάνεια και με το εφάπαξ που πήρα από τη δουλειά που έκανα στη Γαλλία. Δεν μου ανήκει το σπίτι, στην τράπεζα ανήκει. Προσημειωμένο είναι. Δεν έχω καταθέσεις και δεν έχω και δουλειά αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να μην λυπηθεί κανένας, για όνομα του Θεού. Αλλά ο καθένας έχει μία πορεία. Και ο κόσμος ξέρει την πορεία του καθενός. Δεν είναι κάτι το. Όλοι γνωριζόμαστε. Είναι μικρός ο κόσμος. Όλοι ξέρουμε. Και όλοι ξέρουμε και ποιοι πολιτικοί έχουν περάσει και ποιοι πολιτικοί έχουν αφήσει σκιές πίσω τους. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Θα σας κάνω την τελευταία. Και άρα με αυτή την έννοια με συγχωρείτε. Και άρα με αυτή την έννοια. Θα την κάνω. Είμαι σίγουρος θα μου την κάνετε. Και άρα με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η πολιτική και η προσωπική μου πορεία δεν δικαιολογεί αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την απόλυτη απαξίωση και πόλεμο που γίνεται από όλους. Κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία σας έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση. Θεωρείτε ότι έχετε τελειώσει πολιτικά, κύριε Παπακοσταντίνη? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, κυρία Στάι, είναι να καθαρίσω το όνομά μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Με ενδιαφέρει να καθαρίσω το όνομά μου και να μπορώ να είμαι ήρεμος με την οικογένειά μου. Δεν έχω καμία σκέψη αυτή τη στιγμή περί πολιτικής. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα δούμε στο σχολείο.